Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο 16ο επεισόδιο του HPO Development, που στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ηγέτες του αύριο, ενθαρρύνοντας, εκπαιδεύοντας και εμπνέοντας. Σήμερα, βασικά έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω στα podcast, σήμερα είμαι λίγο έτσι βαλαθήσια σημερινή. Θε θυμίσες με. Πολύ, γιατί νιώθω και εγώ πιο άνετα να έχω έναν co-host, γεμίζει με διαφορετικό vibe η εκπομπή. Έλειπε η Άντρια στους προηγούμενους 3 με 4 καλεσμένους, νομίζω. Αλλά, 2 μήνες. Σχεδόν 2 μήνες. Ναι. Χάρηκα που ήρθες πίσω. Εντάξει, είχα κάποιες υποχρεώσεις σχετικά με το πανεπιστήμιο. Πρέπει να παραδώσω για το μάστερ μου. Τώρα τελειώσα. Μείνεις και με τον dissertation μου. Με τον καλό να συνεχίσω. Βάλαμε το σταυρό μας. Και είπαμε να... και επιστρέψαμε δρυμύτεροι. Και θα προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε με το... Αυτός είναι και ο σκοπός, γιατί ούτε εγώ και ούτε η Άντρεα έχει κάποιες... έναν background το οποίο έχει σχέση με δημοσιογραφία, είτε hosting, όπως προσπαθούμε και οι δύο, αν βλέπετε κάποια λάθη. Ευχαρίστως να ακούσουμε το feedback κάτω στα σχόλια, γιατί έτσι θα βελτιωνόμαστε. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι ο managing director της εταιρείας Capacitor Partners. Και ένας από τους λόγους που τον έφερα, δύο λόγια βασικά, επειδή έχουμε έναν κοινό φίλο, τον Ανδρέα τον Τέρλα, και είπε μου τα καλύτερα λόγια για σένα. Με πολύ ενθουσιασμό, και μετά σε μελέτησα. Και μετά η Ανδρέα είπε μου ότι έστειλε της μήνυμα ένας φίλος της. Βασικά, ήβρε με έξω κάπου και πρότεινε μου να φέρουμε το συγκεκριμένο καλεσμένο. Και λέω του στυλ μου να δω ποιος είναι. Και μετά που μου είπες εσύ ότι έχω υπόψη μου να φέρω τον Τάδη, μου είπα εγώ, οκ, deal, να σου φέρνουμε τον, να σου έχουμε και συστάσεις παλού, σίγουρα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Μάικλ Τυρίμο, που είναι Managing Director στο Capacitor Partners. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που είσαι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε καταρχάς. Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Good to be back to story union σας. Συγχαρητήρια για το master σου, all the best for the dissertation. Ευχαριστώ τα άτομα που έκανα recommend. Ελπίζω να με απογοητεύσω. Επίσης, respect που ζητάς feedback που είναι πολύ important. Σημαντικό πιστεύω για όλους που κάνουν οποιονδήποτε, οτιδήποτε κάνεις. Business-wise, οτιδήποτε κάνεις, πιστεύω είναι σημαντικό να πεις ποια θα την συμβολή που έναν, ας το μέντορα φίλο μου, τον Βιράρντη, που... Τον Μιχάλη. Ναι, θεός ο Μιχάλης. Μας βλέπει ο κύριος Μάικ, sorry κύριος, να με ακούσει να με δέρει, αν το ξαναπώ κύριο. Του δώσουμε τα χαιρετίσματα μας και την αγάπη μας. Πολύ αγάπη. Πάντα οτιδήποτε κάνεις, και ακόμα μετά από τα speeches του, ρωτά τον κόσμο, ας πούμε, υπάρχει κάτι που δεν κατάλαβες, κάτι που πιστεύεις ότι μπορεί να βελτιώσω. Ήρθε μια ερώτηση, θα πάω based on the script, επειδή είχα να σου κάνω μια ερώτηση, που έχει σχέση με τα stories σου. Τα memes. Ναι. Πώς ευκαινεί το αστείο το οποίο προβάλλεις προς τα έξω, είναι κάποιον κωμικό, είναι που κάπου οικογενειακός, που φίλους, ενώ έπιασες το που κάπου το στυλ, το αστείο, επειδή είναι αστείο, κατάλαβες. Χαίρομαι που βρίσκεις αστείο, επειδή το χιούμορ μου είναι λίγο horrible. Όχι, απλά μπράβο, βρίσκω αστεία γαμνάρι share. Ναι, απλά πάντα το κριτήριο είναι ότι θέλω να προσβάλλω κάποιον, θα βάλω offensive πράγματα, απλά πράγματα τα οποία είναι να βρω αστεία. Μπορεί να βρουν και άλλοι αστεία, so I'm just re-sharing. Εμένα αρέσκομαι. Καταλαβαίνω το χειμώ. Περνούμε καλά εμείς που τα βλέπουμε. Χαίρομαι. Λοιπόν, να αρχίσουμε, θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή ξέρω έτσι λίγο τον background σου, ξέρω ότι ξεκίνησες τις σπουδές σου σε αρκετά ψηλού ranking πανεπιστήμια. Ήταν οκ. Τον Γερόν τότε. Ναι, μόλις μου είπες τον καιρό τότε, τώρα σκότωσες. Τώρα με το τότε, ενώ σου πριν 6-7 χρόνια. Όχι, περάσανε, ξεκίνησα το 2007, οπότε έχει καιρό. Έχει δίκιο, ξέρω, απλά ήταν self-realization, moment of truth. Okay. Hit hard. Ναι, θέλω να μας πεις έτσι λίγο πώς φάνηκε το ότι ήσουν σε έναν δύσκολο πανεπιστήμιο. Τι εθυσίασες για να μπεις σε πανεπιστήμιο, πώς πήρες την απόφαση,
για να καταλήξεις τσάμε. Για ποιον που τα τρία θέλεις να πω. Θέλεις να μας πεις εσύ τι, πώς ξεκίνησες. Ναι. Από ποιον πανεπιστήμιο και με τι. Ξεκίνησα στο King's College London, όπου το πρώτο πτυχίο ήταν Business and Economics. Και έκανα focus πάνω στο research on heterodox economic theory, ένα theory που ονομάζεται Path Dependent Economics, μέσα στο technology industry. Okay. Και εκείνον όθησε με μετά να επικεντρωθώ παραπάνω στη βιομηχανία της τεχνολογίας, πώς η τεχνολογία κάνει disrupt οριζόντια διάφορες άλλες βιομηχανίες. Γι' αυτό ακολούθησα ένα master σε τεχνολογική πολιτική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Και μετά έκανα ακόμα ένα μεταπτυχιακό, όχι master, ήταν advanced diploma πάνω σε data and systems analysis, που βασικά για να περιγράψω ότι κάνεις architecture and design συστήματα, κοντά software engineering στο Πανεπιστήμιο του Oxford. Χρειαστήκε πολλές ώρες σκευάσματος, φαντάζομαι. Λύσαμε. Okay. Εντάξει, το πιο ωραίο και το μεγαλύτερο challenge που την ακαδημαϊκή πλευρά ήταν στο Cambridge, όπου έρχονταν οι καθηγητές, διούσα σου ένα πρόβλημα και πρέπει να πάει εσύ να βρεις τη λύση. Ναι, υπήρχαν κάποια lectures, ξέρω εγώ, αλλά ήταν 80% πάνω σου, ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν 50-50. Και εκείνον ήταν συνέχεια ένα challenge, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να ξεπεράσεις τα όρια σου. Το μεγαλύτερο, μπορώ να πω, η πίεση που εβίωσα στο Πανεπιστήμιο ήταν μια μέρα που, εκτός του ότι έφυγα να πάω να φάω να κάνω μπάνιο και να έρθω πίσω, επέρασα together χωρίς ύπνο 40 ώρες βιβλιοθήκη, που έπρεπε να παραδώσω 5-80 εργασίες μέσα σε μια εβδομάδα. Και in between είχε ένα trip στην Ελβετία, όπου το research group μου ήταν μεταξύ Ελβετία και Cambridge, οπότε έπρεπε να πάμε. Okay. Οπότε ήταν tough. Mm-hmm. Το δεν μπορεί να κάθε μαγική πλευρά. Το πιο ωραίο όμως πράγμα σε όντα πανεπιστήμια, επειδή εντάξει, εν καλά πανεπιστήμια, αλλά εμπιστεύω το ταλέντο εν πάντα στα καλά πανεπιστήμια. Βρίσκεις πολύ ταλέντο και σε άλλα πανεπιστήμια και χωρίς να πάει πανεπιστήμια. Ναι, 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 σίγουρα. Απλά έθεσα το έτσι επειδή είδα τα σερί, Πρέπει να ρωτήσω, ενώ σου. Ναι. Πρέπει να θυσιάζεις πολλές ώρες. Ναι, το πιο ωραίο πράγμα όμως που μέσω τα πανεπιστήμια είναι το networking. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που γνωρίζεις, δηλαδή είχα την ευκαιρία και την τύχη να γνωρίζω άνθρωπους που έπιασαν Nobel Prize, άνθρωπους που ξεκινήσαν εταιρείες όπως την Acorn Computers που έκαναν την ARM. Η ARM, όλα τα chips που έχουν μέσα στα κινητά μας είναι ARM. Mm-hmm. Οπότε γνώρισα έτσι άνθρωπους που όχι απλά έκαναν με inspire, ήταν enlightening, να το πω έτσι. Ναι. Και τώρα σου και ένα motivation extra στο να κάνεις και εσύ push τον εαυτό σου να φτάσεις ακόμα πιο κοντά στο στόχο σου. Εθώ σε φτάνω κοινούς. Όχι κοινούς, το δικό σου το στόχο. Αλλά ναι, σίγουρα είχαμε inspire. Ναι. Πόσο μεγάλη ήταν η επιρροή των γονιών σου στο να αποφασίσεις τι θέλεις να σπουδάσεις και παραπάνω, ο λόγος πρώτον επειδή έχω διαβάσει πρόσφατα κάπου ένα θέμα συγκεκριμένα ότι όσο παραπάνω ελεύθερο αφήνεις το μωρό σου στο να παίρνει τις αποφάσεις μόνος του σε μικρή ηλικία και να περνά δύσκολες στιγμές, τόσο πιο εύκολο θα είναι το risk management του μελλοντικά. So, yeah. Πόσο ήταν η επιρροή των γονιών σου στο να σπουδάσεις αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσο σε επηρεάσαν θετικά και η υποστήριξη του στο να σπουδάσεις το κομμάτι που ήθελες εσύ και τι. Ήσουν ελεύθερο στις αποφάσεις σου σε μικρή ηλικία να κάνεις λάθη από μικρή ηλικία. Ναι, οι γονείς μας στήριξαμε πάρα πολλά και είχα φουλ ελευθερία πάνω στον οι γονείς μου γιατροί. Οπότε που παιδική ηλικία είχε για κάποιο λόγο αρκετό κόσμο που με ανάμενε ότι ήταν να πιένα γιατρική. Και ως ένα βαθμό, ξέρεις, εδιούσα μου κάποια βιβλία που σε ζητούσα εγώ σε μίκημα ως φυσικά, δεν θα καταλάβαινα τίποτε, που είχαν να κάνω με ιατρική, ερωτούσα ως ερωτήσεις, έκανα με facilitate, αλλά μου είπαν ποτέ πιένε γίνεσαι το πράγμα. Και ό,τι αποφάσεις ήθελα να κάνω, ειδικά όσον αφορούσα τη μάθηση, ήταν πάντα και να με στηρίζω, δηλαδή θυμώ ήμουν 8-9 χρονών, που αποφάσισα ότι ήθελα να μάθω προγραμματισμό. Στείλαμε ιδιαίτερα να μάθω να γράφω, να προγραμματίζω. Ποια ήταν η πρώτη γλώσσα σου? Ήταν η Pascal,
Παπαναγία μου. Ήταν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί κανένας, νομίζω χρησιμοποιείται πλέον. Και εγώ με ζούσα δεν τα πω καλά. Η Πασκάλ ήταν γλώσσα που ήταν object-oriented language, πολλά mathematically based, οπότε το πρώτο μου task μες στην Πασκάλ ήταν να γράψω μια υπολογιστική. Ούλους μας νομίζω ήταν η... Ήταν το standard, ήταν το classic, ναι. Calculator. Πόσο πιστεύεις ήταν... Πώς πιστεύεις σε επηρεάσαν στο να μάθεις από μικρή ηλικία προγραμματισμό, στο να κάνεις develop τον τύριμο σήμερα, επειδή είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και το ανάφερα σε πάρα πολλές εκπομπές, να γνωρίσω τον κολλητό μου, ο οποίος από το 11 μου εμπέδωσε στο εγκέφαλο μου τι σημαίνει deliberate practice mindset και να γράφω αλγορίθμους που τα 11 μου, που αρκέψα και εγώ Pascal, Visual Basic, Python, C++, Java, C#, και να παραπάνω ήμουν πάνω σε αρέσκει μου το networking. Θέλω να ακούσω την άποψή σου στο πώς σε βοήθησε να κάνεις structure στον εγκέφαλό σου, πώς πιστεύεις εσύ σε βοήθησε να πούμε το προγραμματισμό σε μικρή ηλικία. Τρεις λέξεις. Problem solving abilities. Δηλαδή, ένα πολύ καλό που έχει ο προγραμματισμός είναι ότι κάνει discard το theory. Τι είναι που να γράψεις, τι είναι να δημιουργήσεις, να γίνει test εκείνη την ώρα. Να πιάσεις results εκείνη την ώρα. If it doesn't work out, ο compiler είναι να σου βγάλει error. Οπότε συνέχεια είσαι σε ένα συνεχόμενο challenge να βρεις τη λύση, να δεις ότι δούλεψε. Ναι. Και εκείνο το πράγμα, ναι, ακριβώς. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι you have to get inventive. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς τη σωστή λύση. Μπορεί να γράψεις έναν κώδικα τόσο και να σε fully inefficient το λεγόμενο spaghetti code ή μπορεί να γράψεις τρεις γραμμές, random παράδειγμα πάλι, που να κάνεις το ίδιο πράγμα. Οπότε σπρώχνεσαι να προσπαθείς να γίνεις πιο efficient, να έβρεις καλύτερον τρόπο να λύσεις το πρόβλημα. Και νομίζω εν το μεγαλύτερο value added και γι' αυτό ο προγραμματισμός πρέπει να μπει μέσα σε όλα τα σχολεία. Συμφωνώ πολύ τόσο. Μια μπαύση. Νίκο, είναι on τα μικρόφωνο? Ναι. Στο Atom, επειδή πάντα έχω το κλειστό. Ναι. Οκ, okay. Sorry. Σκεφτείς να σβήστον τόση ώρα. Έπαθα το μια φορά και ξέρω επειδή όταν ενώνησα με το λάπτοπ. Anyway, να το συνεχίσουμε. Θέλεις να πάεις με την δεύτερη ερώτηση? Ναι. Θα το κόψω, να το πω έτσι. Όχι, να το κόψω. Όχι, αφήστο, είναι καλό να δουν και το background story. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άρα πιστεύεις ότι οι γονείς σου ήταν μέσα στο process του να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις? Μέσα στο process, όχι, το process ήταν καθαρά δικό μου. Okay. Δηλαδή, έκατσα όπως κάνω πάντα, έκανα το matrix, έκανα το filtering μου, έκανα τα reviews μου, αποφάσισα, αλλά ήταν supportive. Και I'm grateful επειδή ήταν το μεγαλύτερο gift που μου εδώ έκανε πιστεύω. Δηλαδή, να μου δώσουν το opportunity να πάω να κάνω εκείνο που θέλω και να με στηρίξουν all the way. Και μιλώ μόνο financially, μιλώ και από την άποψη, θυμίζω όποτε είχα εξετάσεις, ειδικά π.χ. πάνω σε θέματα που ήταν γνωστή η μάμα μου ή ο μπάς μου, έπιανω στο τηλέφωνο και είχαμε open discussions μαζί about the subject. Και ήταν κάτι σαν το study buddy μου μερικές φορές. Ήταν ωραία. Ναι. Και εμένα βασικά έβρισκα τα λίγο περισσότερο μου μπαμπά μου εγώ, γιατί ήταν γίνον το πρίχτικο, να το πω έτσι. Η μαμά μου μέσα ήταν πολλά caring. Ναι. Και ήταν κάπως πρέπει να αποφασίσεις, μπλα, ο παπάς μου ήταν πιο χαλαρός. Και στην αρχή ήθελα νομική, επειδή ήταν και αρφή μου και το μισό μου το σώει τέλος πάντων. Αλλά επειδή έκανα και χορόν, ήμουν και ο social μωρό, άρεσε και μου το να κάνω communicate και ξέρω εγώ, ανάπτυξα τα communication skills μου. Ήρθε μου μια ευκαιρία που είχα πάει να δω κάτι παραστάσεις και άκουσα κάποιες γνωστές μου να λέγουν για media communication και ψάξα το. Και μετά που το έψαξα, είπα το γονιό μου, θέλω να πω το πράγμα, να δω τι είναι. Και ότι βάζα από πρωινό στη νύχτα να δω τι μπορώ να αποκομίσω από το πράγμα. Και που και όμως έτσι είδαμε ότι ήμουν πολλά θυσιασμένη και ήταν all the way μαζί μου. Εν πολλά σπουδόν τον που πες, επειδή πολλοί κόσμος, είπε εντός και ο προηγούμενος σας καλεσμένος, αν βγεις προς σχολείο, δεν ξέρεις να μου θέλεις να κάνεις. Ναι. Και εγγύνει όλη η πίεση. Μπράβο, Ανδρέας, ναι. Και παστούτον, πιστεύω ακράδοντα, να σου πω λίγο κόσμο να διαφωνήσει, αλλά πιστεύω ακράδοντα ότι... Αρέσκει μας να διαφωνούμε μαζί μας. Α, τέλεια. Πάρα πολλά καλό να έχεις έναν gap year.
Εμένα μπορώ να πω ότι βοήθησε μου στρατό και άμε. Και είναι τα 2 χρόνια, επειδή κάμουν 2 χρόνια, είμαι μεγάλος. Το έβραμε έναν καλό του στρατού. Ναι, βοηθήσαμε, ας πούμε, είχα τον gap να σκεφτώ τι θέλω να κάνω. Και να πάω να ξαναδώ κάποια απάντησης μου ή να κάνω extra modules. Δηλαδή είχα χώρο να αναπνεύσω. Ενώ άλλα μωρά μόλις τελειώσουν το σχολείο, έχουν γίνει την πίεση, διάλεξε τώρα, κάμε τα τώρα. Στην Κύπρο έτσι είμαστε και πολλοί απορούμε το γιατί, αλλά όλοι πιάνουμε τον δρόμο του πάω απευθείας μετά από το σχολείο να σπουδάσω. Ναι. Όλοι κάνουμε το, αλλά συνάμα έχουμε και στο νου μας ότι μα γιατί το κάνω αφού δεν ξέρω. Ακριβώς, τον gap year πιστεύω μπορεί να επηρεάσει η ζωή σου. Όπως και το άλλο που τελειώνουμε και πάμε ολόγησα για μάστερ και εγώ έκανα το πράγμα. Ενώ στο εξωτερικό να δεις τα trends, τελειώνουν, θα δουλεύω 2 χρόνια και στεργάμε το μάστερ. Απλά, μα στο uni μου εμένα ήμουν η μόνη, ήμουν η πιο μητσά στο κόσμο. Ναι, έτσι είπα. Γι' αυτό που είναι σημαντικό να δούμε στην Κύπρο σαν νοοτροπία των, ότι είναι καλό να αφήνουμε τα μωρά μας να κάνουν λίγο breathe. Ναι. Ενώ και χάζω ένα χρόνο. Εν και χάθηκε ο κόσμος. Obvious, λένε χάθηκε ο κόσμος. Ενώ σου είμαστε ακόμα, να το πω έτσι, 20 χρονών, έχεις πολύ τη ζωή μπροστά σου να δεις. Ήμουν 20 χρονών πριν 3.000 χρόνια. Αλλά συμφωνώ μαζί σου. Εσύ το είπες. Εγώ πιστεύω, το συζητούσα και με τον πρώτο καλεσμένο, ότι που τα 20 έως τα 30 είναι πολύ σημαντικό να μάθεις τι σημαίνει risk taking. Να βάζεις τον εαυτό σου να παίρνει ρίσκα, ας το πούμε. Γιατί παραπάνω τελειώνουν τις σπουδές και βάζουν το ρίσκο στην τσέπη του κάποιου άλλου. Πάσε σε μια εταιρεία και κάνουν τους manage άλλοι. Σωστό. Για το ρίσκα, ας πούμε. Αν δεν μαθαίνεις από μικρή ηλικία, είτε να σε αφήνουν οι γονείς σου συνέχεια να κάνεις λάθη από μικρή ηλικία. Όσο και να είναι μεγάλα τα λάθη, γιατί είχα την ευκαιρία και ευχαριστώ στη μάνα μου που αφήκε μου να κάνω πάρα πολλά λάθη σε μικρή ηλικία, αν ακούσεις πολλά μεγάλα λάθη. Βοήθησε με να είμαι τούτος που είμαι σήμερα, δηλαδή βοηθάμε στο να παίρνω ρίσκα τώρα, δηλαδή νιώθω πιο ωραία έξω από το comfort zone μου παρά μέσα στο comfort zone μου. Νιώθω ότι κάνοντας το ίδιο πράγμα και νιώθοντας άνετα με τούτο που κάνω, δεν νιώθω άνετα. Δεν μ' αρέσει και το. Θέλω να είμαι συνήθεια, ας πούμε, έξω από το comfort zone μου. Και είναι καλά να κάνουμε και appreciate το process που το οτιδήποτε για να περνούμε. Επειδή αν βιάζεσαι να κάνεις το οτιδήποτε, θα το χαρείς ούτε να το ζήσεις το 100% και μετά να μπεις σε κάτι καινούργιο και να... Δεν θα μάθεις ποτέ να διαχειρίζεσαι γενικά είτε το χρόνο σου ή να κάνεις appreciate το κάθε moment που ζεις είτε σε δουλειά είτε σε προσωπική ζωή. So, πρέπει όντως να ο κόσμος να σταματήσει να είμαι στο κουτί του που νομίζει ότι τσίνον είναι και τίποτε άλλο και να βγουν λίγο έξω από το comfort zone τους και να ζήσουν άλλες εμπειρίες. Λόγω και στις φίλες μου και στους φίλους μου που έμειναν Κύπρο να σπουδάσουν και βλέπουμε εμάς που είμαστε εξωτερικό και λίγο σκεφτούμαστε out of the box. Ναι. Και στη συζήτηση βλέπουν ότι okay, είναι ωραίο το που το λαλείς, είναι ωραία έτσι που σκέφτεσαι. Θέλω και εγώ να ζήσω κάτι διαφορετικό. Εντάξει, experiences is everything. Ναι. Και όσο πιο γλύωρα ζήσεις, τόσο είναι το καλύτερο. Συμφωνώ απόλυτα και με τον που είπες παιδική ηλικία. Και εγώ μερικές φορές, ας πούμε, αντί κάποιος top academic background, νομίζει ότι ξέρεις, ήμουν και το μωρό που λίμερα έφτιαξε ένα βιβλίο και έλεγα και ήμουν με γραβάτα μου και όλα. Ήταν καμιά σχέση. Ήταν, δηλαδή, περάσα και πολλά σχήμες φάσεις. Η φάση που θυμίζει το γονιό μου, μπορεί να μας γυρέψουν που είναι αστυνομία, επειδή έκανα χάκτιο σερβερ και βράμε μας. Είχαν exploit πας στο telnet service του FreeBSD. Ένα σερβερ. Είχαν και η τράπεζα Κύπρου έναν excess exploitation που ήβραν το κολλητός μου, αλλά δεν το έκαμε ποτέ. Καλά έκαμε. Ελπίζω ο κολλητός σου να white hat, να είναι black hat hacker. Παλιά μιλούν πριν 15 χρόνια περίπου. Μπορεί να ξέρω ο κολλητός σου. Εν τζίντος χερούς, ας πούμε, μου 14 χρονών, έπια μας που τη σήταν. Ξέρεις το hack hackdecide.org. Είναι το πιο μεγάλο website παγκοσμίως πάνω σε hacking, ας το πούμε. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και δίνουν σου λύσεις να κάνεις reverse engineer τον κώδικα για να βρεις την τρύπα για να το vulnerability. Το vulnerability, ας πούμε. Και ήταν τέταρτος παγκοσμίως ο κολλητός μου. Μελέτα το website, I know it's a huge thing. Όχι, να μπω να το δω. Hackdecide.org. Οκ. Πολλά ωραία. Όχι, I will thank you for the recommendation, αλλά εν τούτο, ότι ξέρεις, έγινε το πράγμα.
Εντάξει, ο Άγιο εννοείται ότι η φάση είναι αχώδικα, they didn't take it well. Αλλά ζήσαν το ίδιο. Ζήσαν και η φάση που μπαίνα σπίτι και απλά ευκεβάζα για μέρες. I didn't care. I almost flopped my exams. Ξέρεις, πρέπει να περάσουν τις φάσεις. Nobody's perfect. Τι σου, τι, πώς το... Πόσο χειρίστηκαν οι γονείς σου τούτες τις καταστάσεις? Προσπαθήσαν πρώτα να καταλάβουν την μερκά μου και μετά να με κάνουν να καταλάβω εγώ. Ας πούμε, ήθελαν να με ακούσουν εμένα. Γιατί έγινε τον το πράγμα, ας πούμε, γιατί μπήκες μέσα ένα σερβερ και επιάσα σε που εντάξει το επιάσα σε δεν ήταν κακό επειδή καλά έκαναν και επιάσαμε, αλλά γιατί έκαμε στον πράγμα. Και όταν τους εξήγησα, ας πούμε, ήταν για learning purposes. Είναι αντιληφτικά, είναι πείραξα τίποτε. Challenge. Ναι, δεν έκαμε αντιface καμιά σελίδα, δεν έκαμε delete αρχεία. Απλά ήταν το challenge. Ήταν το challenge of a problem solving και about learning. Για μένα ήταν σαν ένα puzzle που το έλειαζε την ώρα. Μπήκα μέσα, ένα πείραξα έφυγα. Βέβαια, άτομα μην έπιαμε, έκαμε λοκτό το IP μου, επειδή ήμουν και μητσί και έμπαινα και κατευθείαν από το IP μου τότε, δεν έκαμε να ριρούτη, αλλά ναι, ήταν ένα experience. Ευτυχώς χώρισα με το άτομο. Ένας από τους λόγους που κάνουμε την εκπομπή είναι να βοηθήσουμε τους ηγέτες στο αύριο, όπως αναφέρνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει για σένα ένας ηγέτης και πώς πιστεύεις επηρεάζεται θετικά βάσει με τις εμπειρίες σου που βοήθησες και άλλες επιχειρήσεις να λύσουν τα προβλήματα τους και να μεγαλώσουν. Πώς πιστεύεις επηρεάζεται θετικά στο να κάνουν develop leadership skills και τι σημαίνει leader για σένα? Ναι, και εξάδεις, ένας leader κάνει very ανάλογα με την περίπτωση. Σε περιπτώσεις ειρήνης, να το πούμε έτσι, και άμα λέω ειρήνης, εντός μιλώ για actual πόλεμων, μιλούμε για περιπτώσεις που τα πράγματα καλά σε μια εταιρεία. Εντάξει, ή έχεις μπροστά σου, έχεις πίεση τη δεδομένη στιγμή, έχεις, μπορεί να έχεις budget ή χρόνο να κάνεις grow. Σε αυτήν την περίπτωση είναι ο ηγέτης μια πλατφόρμα for its followers, εθώς που employees, for, its team, for his team or her team. Δηλαδή, η δουλειά του είναι να κάνει nurture την εταιρεία του ή τον οργανισμό του και nurture τον κόσμο του. Να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι, να τους κάνει inspire, να τους δώσει credit και με το πράγμα να καταλάβει ότι το σύνολο που ονομάζεται human capital είναι να βοηθήσει να φτάσουν στο στόχο και σε νέους στόχους γενικότερα. Σε περίπτωση πολέμου, δηλαδή τσέπου μπορεί να έχεις intense competition, μπορεί recession τώρα. Ναι, recession, τα λεφτά να είναι ρίσκη, ο ηγέτης πρέπει να γίνει που να κάνει act σαν το blueprint, σαν map. Δηλαδή να πει specifically, clear task, πρέπει να γίνει τούτον, τον και τούτο και ταυτόχρονα ο πρώτος ή η πρώτη που είναι μπροστά να φάει τις σφαίρες. Δηλαδή να κάνει absorb γίνον όλων το πράγμα που έρχεται και make them feel safe και να τους δώσει ένα plan of action. How do we get out of this? Έτσι βλέπω έναν ηγέτη. Έχεις κάποιον παράδειγμα στην Κύπρο που πιστεύεις? Τρία παράδειγματα αν μπορεί να σου έρθουν και σε ποιο σήμερα θέλεις να ακούσεις μια γυναίκα αν έχεις υπόψη σου ηγέτη στην Κύπρο. Αν δεν είναι στην Κύπρο, στο εξωτερικό τουλάχιστον, αλλά θέλω να επικεντρωθώ στην Κύπρο, ας το πω. Ναι, που εξωτερικό να αρκέψω reverse, Sheryl Sandberg πιστεύω, τον Τζέρον Μπέμπιγε στο Facebook σαν COO, είναι η Sheryl Sandberg που τρέχει το Facebook. Έκαμε το εδόμισεντο και έκαμε το scale σαν μια προπέρα εταιρεία. Είδα πρόσφατα ένα TEDx speech της. Ναι, τρομερή. Και το καλό είναι ότι she's giving back. She's trying to empower the community, other women. Ναι, με το Lean In Foundation. Ήταν επειδή να μιλήσει σε μια έξι μήνες περίπου μορφώνουμε για storytelling και ήθελε να πάει να μιλήσει στο TEDx και έπιασα μια συμβουλή που ένα συγγραφέα αξίζει το όνομα του για που μιλήσουν για storytelling και γίνει είχε να πάει να μιλήσει data-driven, ας πούμε, facts, ας το πούμε. Και άλλοι του κοινός προσπάθει να κάνει incorporate storytelling στον data-driven, ας πούμε, facts σου, έτσι ώστε να δημιουργήσει συναίσθημα με το κοινό σου. Και άρκεψε το TEDx speech με το πριν έρθω ένα θυμό λόγια προς λόγια, δηλαδή είμαι σίγουρο ότι παραπάνω γονείς σας συμφωνήσετε ότι εκείνη η στιγμή όταν πάτε σε άλλη χώρα, όπως μου έτυχε και εμένα, που πρέπει να κάνετε μια δουλειά, αλλά το μωρό σας κρατά σας που το πόδι και θέλει να φύγετε, ας το πούμε. Ναι. Και έκαμε το intro, το speech με κάτι συναισθηματικό. Και μετά γράψαν το βιβλίο της, που είναι best-selling book, και τώρα έκαμε empower, ας πούμε, κόσμο.
και δοκίμω εντύπωση στο γενικά το storytelling στις εταιρείες, γιατί δεν το δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν το βλέπω στην Κύπρο να κάνουν incorporate πάρα πολύ storytelling στον branding, marketing, strategy, leadership, culture development τόσο πολύ για να δημιουργούν καλές σχέσεις και να δημιουργούν και internal σχέσεις, αλλά και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον κόσμο τους για να δημιουργούν communities, ας το πούμε. Ναι. Έχεις κάποιες, δεν ξέρω αν έχεις κάποιες γνώσεις, θα ήθελα να ακούσω την άποψη σχετικά με το storytelling. Πώς το βλέπεις ναι. Internally πρώτα και μετά externally δημιουργώντας σχέσεις με τον κόσμο, ας πούμε. Πριν πάω στο storytelling, να σου πω για ένα γιατί στην Κύπρο. Sorry, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος I truly admire, a friend, τον οποίο είχε καλεσμένο, ο Γιάννης Χατζηγοσταντούρας. Hands down, δηλαδή. Ο Γιάννης που την μέρα που ξεκίνησαν τη student life και μετά μεγάλωσε και γίνει group τώρα People First, πάντα και ο συνέδερος του ο Ανδρέας έβαλαν μπροστά τον άνθρωπο, έβαλαν μπροστά τις, την ομάδα. Και τούτον είναι κάτι που μπορεί κάποιος να κάνει question ότι απλά είναι emotional, ότι whatever. Τον το πράγμα, it's proven by studies. Δηλαδή, αδείστε την τελευταία μελέτη του World Economic Forum πάνω στο Future of Work ή τα mega trends της Ernst & Young του 2020, λαλούν ότι όσο ο κόσμος προχωρά και γίνεται automated, δηλαδή όσο, όπως κάθε industrial revolution, έτσι και τον που γίνεται τώρα με το artificial intelligence και το machine learning που γίνονται automated πολλά tasks, κάποιες δουλειές και κάποια skills να γίνουν obsolete. Όμως το automation φέρνει έμφαση, λαλού συγκεκριμένα, πάνω σε άλλα human και humane skills τα οποία δεν μπορούν να γίνουν simulated by the computer, τουλάχιστον not for now. Creativity, problem solving, empathy, leadership, communication. Τούτα, ας πούμε, να γίνουν emphasized ακόμα παραπάνω. So it's important for every leader να το κάνει, όχι απλά για να σωστός άνθρωπος, αλλά για να κάνει και keep up με τα trends που κινείται η αγορά και να κινηθεί ακόμα παραπάνω, ευτυχώς προς την κατεύθυνση. Now, σχετικά με το storytelling. Το storytelling είναι σημαντικό σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. It's the best way για μένα to convey a message. Αν το έχεις και visual ακόμα, ακόμα καλύτερα. Είτε μιλάς με πελάτη, είτε ετοιμάζεσαι να βγάλεις product. Ας πούμε, να βγάλω product, έχω ένα πράγμα που ονομάζω use cases. Που γράφουμε, ας πούμε, a client walks into a bar. Για παράδειγμα, εγώ δεν πω στο ανεκδοτό. He or she takes out their phone. Κάνουν interact με τον τρόπο. So, με εκείνον τον τρόπο, κάνεις ένα flowchart με ένα user flow diagram, το οποίο σου λαλεί τις αποφάσεις του based on that storytelling. Μετά μέσα στην εταιρεία, it's better για να τους κάνεις να καταλάβουν καλύτερα. Θυμούμε, back in the day που εμείνησκα σαν Φρανσίσκο, είχα ένα φίλο ο Δημήτρης, ο οποίος δούλευε στη Square. Η Square είναι η δεύτερη εταιρεία που έκαμε ο Jack Dorsey, Twitter, ναι. Ναι, ο founder του Twitter. Και ελάλεμε ότι κάθε Παρασκευή, κάθε δεύτερη Παρασκευή, εκατέβαινε όλη η εταιρεία, ήταν 900.000 άτομα, μέσα στο main lobby και κατέβαινε ο ίδιος ο Jack Dorsey και κάθομαι μαζί του και συζητούσα. And they were exploring things. Ελάωσαν ιστορίες, ελάωσαν ερωτήσεις. Εντάξει, να σε, μα ήταν όλοι λίγοι. Ας πούμε, να σε ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει σε ίντερνετ, ξεκινάς your first year σαν engineering και κάθεσαι και αθωρείς τον Jack Dorsey που κάθε δύο εταιρείες οι οποίες αξίζουν billions και να έχεις το opportunity να ρωτάς κάτι και να κάνεις converse και να σου κάνει elaborate on his vision through storytelling. It's game changing. Οι παραπάνω λένε ότι ο λόγος που πέτυχε η Apple είναι ότι ο Steve Jobs ήταν ο καλύτερος στο storyteller του προϊόντος, ας πούμε. Ναι. Είχε την τάση πάντα να κάνει introduce το καινούργιο προϊόν με έναν τρόπο που διούσε συναισθήματα στον κόσμο και ενθουσιάζαν τους, ας πούμε, πάρα πολλά. Και έτσι, sorry που σε διακόπτω, έκαμε και καλύτερη διαφήμιση όλων των εποχών, hands down. Η διαφήμιση του Macintosh 1984, που έρχεται μια κοπέλα η οποία ήταν Ολυμπιονίκης, by the way, νομίζω, και μπαίνει μέσα και σύρνει ένα hammer on the TV screen και διαλύεται τάχα οι ανθρώποι ξεκινούν να σκέφτονται διαφορετικά τάχα, δηλαδή σου we are breaking away from the Big Brother stereotypes και είναι η φάση καμνά attack της IBM και πάμε σε κάτι different creative και στο τέλος λαλεί κιόλας μια πρόταση η οποία changes everything. 1984 will not feel like it's 1984. Το Mac ευκαιρία το 1984. Και το 1984 είναι και, δεν κάνω λάθος, είναι το βιβλίο του George Orwell που μιλά για το no description. Και λαλεί σου ότι πλέον με τούτον το creation του 1984 θα είμαστε σε εκείνο το 1984.
Κατάλαβα. Θα σου ρωτήσω κάτι και έφυγε μου. Sorry. It's okay. Ήθελα να σου πω μια ιστορία, το storytelling. Ήταν ένας πολιτής στην Ινδία και πουλούσε τηλεοράσεις. Και ξέρεις, η Ινδία, μιλούμε τώρα το 19, αρχές του 20ου αιώνα. Και είχαν στόχο να πουλήσει όσο παραμένει τηλεοράσεις. Και πήγαιναν σε διάφορα χωριά της Ινδίας και πρόσεξαν ότι κάθε φορά μετά από την δουλειά οι άνθρωποι που δούλευαν στα εργοστάσια πήγαιναν και μαζευόταν γύρω από μια campfire και έλεγαν ιστορίες. Και πλησιάζαν μια ομάδα ανθρώπων όταν έλεγαν την ιστορία και άλλους. Αν σας αρέσει τόσο πολλά ιστορίες, υπάρχει αυτή η συσκευή η οποία σας αλεί απεριόριστες ιστορίες. So, πούλησαν σε εκείνους, σε πούλησαν σε άλλους, έγινε εκατομμυριούχος άνθρωπος και χάθηκε μπούτες στις περιοχές και μετά έτυχε μετά από έναν χρονικό διάστημα να περνά δίπλα που το χωριό και είδαν ότι όλες οι τηλεοράσεις που πούλησαν σε όλους ήταν μαζεμένες σε έναν τόπο και άχρηστες, ας πούμε, καταλάβες. Και πλησιάζει να ρωτήσει έναν τόπιο, ας πούμε, γιατί δεν χρησιμοποιείται πλέον τις τηλεοράσεις. Και λέει, είναι η πιο πλούσια σε μόρφωση μηχανή που να σου διάτησε τις ιστορίες, αλλά δεν μπορεί να σε ακούει τις ιστορίες σου. Δηλαδή, θέλεις πάντα να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορείς και να λες και να σε ακούει, ας πούμε. Το ωραίο με το storytelling ότι που γίνεται, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 400 χρόνια που μαζεύουν οι άνθρωποι και σε campfires και λένε ιστορίες και είναι κάτι πολύ empowering. Και άλλο παράδειγμα ότι διαβάζα στο βιβλίο το Infinite Mindset του Simon Sinek όταν λέει όταν μια εταιρεία στην Αμερική που ασχολείται με oil rigs επειδή είναι πολύ unsecure job ήθελα να δημιουργήσει μια καλύτερη κουλτούρα στην εταιρεία που θα έχει παραπάνω εμπιστοσύνη να μειώσουν το ρίσκο στα accidents. Και έβαλε τους ανθρώπους μια τεχνική ότι έβαλε όλους τους ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι και είπαν τους να μοιράζονται με τις πιο συναισθηματικές ιστορίες τους, εμπειρίες τους και μέσω από τις ιστορίες και έτσι βοήθησε να δημιουργήσουν καλύτερη σχέση μεταξύ τους και να τους νοιάζει ο ένας το άλλον παραπάνω και να μειώσουν αυτά τα accidents στην δουλειά. Εγώ πιστεύω είναι κάτι που είναι πολύ undervalued, πιστεύω, στην Κύπρο και γενικά, θα έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο να κάνουμε incorporate storytelling, στο να μπορούμε και να επικοινωνούμε καλύτερα, αλλά και αυτή η επικοινωνία να μπορεί να είναι και συναισθηματική, ας το πούμε, να υπάρχει έναν ωραίο τρόπο παρουσίασης, γιατί ξέρω το όνομα της Μάια κάτι. Μάια Αγγέλου. Ναι, ναι, που παράγοντα άνθρωποι δεν θα θυμούνται αυτά που λες, αλλά πάντα θα θυμούνται το συναίσθημα που τους έβγαλες, ναι. Αυτό που είναι σημαντικό. Έτσι, ο λόγος που πιστεύω έκαναν engage όσο θα πρέπει αρκετοί άνθρωποι στο storytelling είναι ότι έκαναν invest το χρόνο. Θέλουμε όλα να γίνονται γλύωρα. Εδώ ένα task, κάνουμε το task, προχώραμε το task. Instant gratification. Ακριβώς, οπότε σημαντικό πάντα to take a step back and breathe. Είτε για να πεις μια ιστορία, είτε για να κάνεις bonding με την ομάδα, είτε για να κάνεις avoid τον burnout. Ένα τρομερό πρόβλημα in our time πλέον με την ταχύτητα που κινούνται οι πληροφορίες. Συμφωνώ. Με τις εταιρείες που δούλεψες εσύ να σου έρχεσαι κοντά με τον κόσμο που δούλευκες με ούτως ώστε να τους βοηθήσεις να επιλύσουν κάποια προβλήματα που έχουν. Δηλαδή, κάθεσουν, άκουες τους, μιλούσες μαζί τους. Θες να μας πεις έτσι λίγο πώς το διαχειρίζεσαι? Ναι, με την ομάδα μου πάντα ήξερα που το κομμάτι το επαγγελματικό, να πούμε, με τα task που είχαν, με τα goals που είχαν κλπ. Το progress που γίνουν, ως και τα προσωπικά τους, δηλαδή αν κάποιος νιώθει καλά και πιάνε με που έγινε αρκετές φορές λέει μου Μιχάλη σήμερα εθάρτω, νιώθω καλά, ας πω για τον λόγο ήταν γίνον ok, θέλεις να μιλήσουμε, χρειαστείς κάτι πιάσμε so, με την ομάδα ας πούμε που είχα και στην προηγούμενη εταιρεία που ήμουν και την ομάδα μου τώρα το πιο σημαντικό είναι να νιώθουν ότι φεύγουν από σπίτι το πρωί και πας στο άλλο του σπίτι ότι they are a family as well. Ότι αν χρειαστούν κάτι, να σε τζαμέ και να μπορείς να καταλάβεις και τον ανθρώπινο παράγοντα. Yeah. Θα ως θωρείς σαν ένα unit, σαν έναν υπάλληλο, αλλά είναι ως θωρείς σαν ανθρώπους
που είναι μέρος της εταιρείας σου και μέρος της ζωής σου. Εδώ κάνει απόλυτο νόημα. Επειδή είναι τους ανθρώπους, θωρείς τους 8 ώρες την ημέρα. Συνυπάρχεται. Ακριβώς. Θωρείς τους ώρες, θωρείς την οικογένειά σου. Αν κοιμάσαι 6 ώρες ή 8 ώρες, και 8 ώρες θωρείς την οικογένειά σου, τους φίλους σου, και 8 ώρες τους συνεργάτες σου, time-wise έχουν σχεδόν equal distribution. Ναι. Άρα, εσένα, θεωρείς το στην αρχή που άρχισες βασικά του την δουλειά, θεωρούσες το σαν κάτι που μπορούσε να αποδεχτούν όλοι σε τον εργασιακό χώρο που βρίσκεσαι, το να κάθεσαι να μιλούς σε σένα, να τους βοηθάς, να ανοίγονται, να σου λαλούν τα προβλήματα τους. Ήταν πολλούς αποδεχτό. Κιούς εννοείς. Ενώ σου που κοινούς που βοηθούσες. Ήταν το λεγόμενο open door policy, δηλαδή όποιος θέλει κάτι, welcome να έρθει να μου μιλήσει, and that's that. Είχαν και το κινητό μου, ξέραν και πού να με βρουν και το πιο σημαντικό του τον οδήγησε και σε καλύτερο operation της κάθε εταιρείας που έτρεξα, που έγινε το πράγμα. Θέλω να σε ρωτήσω, η επόμενη μου ερώτηση ήταν τούτο, αν κατάληξες στο να καλυτερέψει το operation της εταιρείας. Ναι, για τον απλούστατο λόγο ότι εν ήταν κάπως, he's our boss, ότι πιτζίνωνε να γίνει. Mm-hmm. Πολλές φορές ήρθαν και κάμαν challenge τις αποφάσεις μου. Και είπα μου, think it this way, think it differently. Mm-hmm. Και έκαμα consider. Πολλά ωραία είναι τούτο. Ναι. Θυμίζω και σένα να σκεφτείς λίγο διαφορετικά. Ναι. Όπως είχαμε μπει πριν, πάμε σκεφτούμαστε κάπως έτσι, για να σκεφτούμε λίγο out of the box. Μπορεί κάποιες φορές να πιστεύουμε ότι throughout our experience, ok, τούτο είναι το πιο σωστό, αλλά μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο που να μην το ξανακάμαμε και κάποιος άλλος να μας το... Ακριβώς. Θυμούμε και ένα παράδειγμα έτσι, που έκανα around εργοδότηση.com. Η Head of Customer Support and Sales, η Δάφνη, πολλά χαιρετίσμα Δάφνη. Hi Δάφνη. Βλέπαμε τη στρατηγική, πρέπει να κάνουμε deliver κάποια goal και μετά έμπαινε τον Black Friday. Που ακόμα και στο έργο δεν είχε χαμός μέσα στο Black Friday. Φαντάζομαι. Και είχαμε κάποιους στόχους, είχαμε το πάντα worst case scenario, average scenario, best case scenario και βάλαμε και ένα unicorn scenario. Το οποίο ήταν κατά έξω πραγματικό, δεν χτυπηθήκε ποτέ και ήταν τα πολλά που προηγούμενα records. Και είπε μου η Δάφνη, έδωσα μια στρατηγική και λέει μου η Δάφνη όχι πρέπει να γίνει με τον τρόπο. Επειδή αν το κάνεις με τον τρόπο, λαλί μου, ένα κρούσει η ομάδα μου, δαμε και δαμε, και να πειραστεί και είναι η ομάδα. Και λαλό της, we'll try it your way. Ήταν ίσως η πιο σημαντική μέρα ο χρόνος γίνει, αλλά το σημαντικό για με είναι ότι εμπιστεύτηκα τον άνθρωπο που ήταν στο front line, okay. Που μίλαμε με τους πελάτες, που ήξεραν την αγορά. Κατάλαβες, και τούτον το relationship, τούτον το openness, να έρθει να μου πει κάνεις λάθος, είμαι στο front line, listen to me. Βέβαια με points, ξέρεις, επειδή πάντα πρέπει να υπάρχει το σωστό data into place. Ναι, σίγουρα. Είπα της go ahead. Η Δάφνη ξεπέρασε το unicorn target με την ομάδα της. Μπράβο ρε Δάφνη. Αν ερωτούσα όλους τους ανθρώπους που βοήθησες και φίλους σου να μου πούν τρεις αξίες σε έναν, τι πιστεύεις να μου λέω. Δεν είμαι βελός. Όχι, θέλω να πιστεύω. Να το κάνω πιο σπεσιφικό. Πρέπει να κουβάλουμε λίγο μπελάρα. Τι αξίες βοήθησες να εμπεδωθούν σε αυτά τα συστήματα είτε σε φίλους, βοήθησες να αναπτύξουν και οι ίδιοι, ας το πούμε. Ναι. Επειδή έχεις στάδιο εσύ. Κοίτα, ότι πάντα ενώ κάνω treat some family, δηλαδή όποτε με χρειαστούν, I will be there. Ότι είμαι πολλά ιδιορυθμός. Σε ούλα. Τι εννοείς σε ούλα? Δηλαδή, είμαι πολλά ιδιορύθμος, ας πούμε, στον τρόπο που θέλω να μαθαίνω πράγματα, ακόμα στο φαγιά που τρώω. Ξέρεις, έχω εσύ ιδιορυθμίες μου και μερικές φορές είμαι λίγο σπαστικός, παστούτον και θυμώνω τον κόσμο. Και το άλλο είναι ότι έχω πολλά χαμηλό sense of risk. Δηλαδή αρέσκει μου για πειραματίζω νέα πράγματα και όπου λαλείς job in the fire. Ναι, αλλά το τον έφερες σε όσο να με πεις τώρα. Ναι, εν το μετανιώνω, I'm grateful. Πολλές φορές έκρουσαμε και τη φωτιά. Μερικές φορές έπιαν και πολλά καλά τα πράγματα. Αλλά με τις άποψεις, you cannot be a sitting duck. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλεις να καταφέρεις κάτι, πρέπει να δοκιμάσεις. Και πάντα ο τρόπος μου, μια από τις δύο ρυθμίες μου, είναι μπορεί να μου πούν όλοι
Μην το κάνεις, ένα legendo πράγμα. Ναι, ένα πω δοκιμάσω. Μπορεί να έχουν 100% δίκιο, αλλά να ξέρω ότι δοκιμάσω και βίωσα με τον δικό μου τρόπο. Μπορείς να μας πεις την πιο μεγάλη σου αποτυχία με μια αστεία ιστορία? Ναι. Σηκώνουμε, πάμε Αμερική. Ήταν πολλά. Οκ. Τώρα να σου πω την ιστορία μου. Πάμε, ναι. Σηκώνουμε, πάμε Αμερική. Με tourist visa, πριν και το residency μου. Πάω και βρίσκω τον παρέα μου, τον Jack Smith. Και ο Jack Smith μόλις σταμάτησε να δουλεύει για τη Vangol, η εταιρεία που έκανε co-found, την οποία μετά από μερικά χρόνια πουλήσασε στην Blackstone για 780 εκατομμύρια με το co-founder του. Ευκαιρία, αλλά κράτησαν τις μετοχές του, good for him, όπως αποδεχτήκε μετά. Και ο Jack αποφασίζει να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο. Και λέει μου, έλα πάνω σε λίγο, βάλε να δοκιμάσουμε μαζί. Πάω, κάνουμε και την αίτηση για την O1 visa, περιμένουμε να βγει. Και αρκευκούμε να κάνουμε το πείραμα. Εγώ, εντάξει, είμαι στην Κύπρο, ήμουν κάτω, πότε ήταν, 21 του Ιούλη έφτασα, κάτι έτσι. Μέσα στο Μάι, πάω να δω τους γονείς μου να φάμε μαζί, λαλώ τους, φεύγω από την Κύπρο, να πουλήσω τα αυτοκίνητα μου, τα ύπλα, νοικιάσω διαμέρισμα και φεύγω. Και οι γονείς μου ήταν σε slide shock, αλλά επειδή είναι οι γονείς μου πάντα όπως είναι, είπα μου, go for it, χρειάζεται τίποτα, είσαι ok. Οκ, εντάξει, και πήγε. Έκατσα ένα-δυο χρόνια Αμερική, σχεδόν χρόνια. Η ιδέα είναι δούλεψε. Και that was that. Δηλαδή... το μάθημα τι ήταν όμως. We failed badly. Το μάθημα ήταν ότι αν έχεις το opportunity να κάνεις try out something, go for it. Άσχετον πόσο ρίσκε να είναι, go for it. Και εντάξει, το funny part ήταν ότι ξέρεις, ήταν γίνον ο πελός φεύγει να πάει σε λίγο Valley, wow, τέλειο on track το success, failed miserable. Αλλά το successful part of it ήταν το network που έμαθα από εκεί, η σχέση που έκανα, I undertook other jobs από εκεί και μετά είχα την ευκαιρία να συνεχίσω σε λίγο Valley. Απλά είχε μεγαλύτερη ευκαιρία πίσω back in Europe και μέσα στην Κύπρο. Όταν μόλις ευκήγεν το residency μου για Αμερική, βρέθηκα πίσω Κύπρο και calculating what was in front of me, είπα ότι I took a conscious decision ότι η Κύπρο τώρα είναι καλύτερα να μείνω. Για ποιους λόγους? Επειδή είχα opportunity to start something else. Αποφάσισα να κάνω contract μια ομάδα τότε and build something που ήθελα να χτίσω τότε. Πολύν καιρόν, το Trophies, το οποίο ήταν ένα application που βρίσκες used video games to trade in your area. Βασικά ήταν κάτι που θέλα να κάνω πάντα να το πω σε να πιένε. It went well, not very well, αλλά πιένε, well, I proved my hypothesis που θέλα. Και μετά to undertake other companies and rebuild them, and grow them. Και along those opportunities ήρθαν και η εργοδότηση που μετά που έκανα step down για ξεκινήσω Capacitor, παραμείνω και ως μέτοχος, which I love to be, δεν ήταν δική μου startup, ξεκίνησε ο φίλος ο Χρήστης ο Πλαστήρας, αλλά I loved it as my own, μεγαλώνοντας τι. Ναι. Τώρα με τις γνώσεις και τις επαφές και τις εμπειρίες σου, τι πιστεύεις λείπει από την Κύπρο από πλευράς business-wise, ας το πούμε, που θα μπορούσες να προσθέτεις για να πάμε στο επόμενο βήμα, ας πούμε, να βελτιωθούμε, ας το πούμε, να κάνουμε Excel. Excellent question. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το mindset. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε τόσο risk averse και να σταματήσουμε να βγαίνουμε με στερεότυπα. Α, εσύ να πάει δικηγόρος, εσύ να πάει accountant, εσύ να πάει γιατρός. Αν ο άλλος θέλει να φύγει και να πάει να γίνει χορευτής, άφησε τον να πάει να γίνει. Ναι, please, εγώ είμαι η Κύπρος δικηγόρος και accountant. Ναι, και τούτον, εγγελάνουμε το κακό προαιρετά, έχουμε oversupply και το φέρνουμε στο δεύτερο μου το point. Ότι έχουμε oversupply που κάποια επαγγέλματα και είμαστε undersupply που άλλα. Και μιλώ για το STEM. Έχουμε πάρα πολλούς graduates που πανεπιστήμια κλπ, κολέγια, αλλά υπάρχει skills mismatch. Δηλαδή προκαλώ οποιοδήποτε μας βλέπει να πάει να βρει τώρα developer C-Sharp, .NET Frameworks, Machine Learning. Πάρα πολλά δύσκολο. Έρχονται εταιρείες εδώ μέσα, κάνουν headquartering και έχουμε πολλά καλές εταιρείες. Έχουμε
3CX, Amdocs, MindGeek, Wargaming, η Globe Invest, μεταγωνίζω τώρα, στις διάφορες εταιρείες. Τις εταιρείες που έρχονται τα μέσα, δεν βρίσκουν local talent, technical talent να προσλάβουν. Είτε μιλούμε για designers, είτε μιλούμε για engineers, είτε μιλούμε για data analysts. Και ο λόγος είναι ότι πάει πολλά πολλά πίσω. Είναι ότι που μικρή ηλικία μαθαίνουμε το culture, το problem solving, το να μπούμε μέσα στο STEM mm-hmm. ως education. Επικεντρωνόμαστε συνέχεια πάνω στο Λόλα να ένα μήλο. Και δεν ξέρω ότι έπρεπε να το μάθεις, αλλά το education system μας σε λίγο σοβαρό upgrade. Και αν φταίνει η εκπαιδευτική μας, είναι η διαδικασία του συστήματος που πρέπει να γίνει upgraded. Εσύ ναι. Πώς θα βοηθούσες το mindset? Εγώ βοήθησα με τον τρόπο που μπορούσα, δεν ήταν τίποτε μεγάλο, να προσπαθήσω να κάνω inspire παραπάνω μωρά να πάσει μέσα στο STEM. Συγκεκριμένα με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνίδρυσα με κάποια άλλα παιδιά back in the day, το Cypriot Enterprise Link, το οποίο έκαμε spin-off το Hack Cyprus μετά. Το 2014-2015 είχαμε κάνει το Coach School, το οποίο έκαμε lead η Έλενα Εστρούθου με την ομάδα της, την τρομερή προγραμματίστρια Έλενα, που έγιναν νομίζω train πάνω από 400 μωρά πάνω στις αρχές του προγραμματισμού. Και μετά κάποια από τα μωρά, επειδή ήταν το 14 μωρά, τώρα μεγαλώσαν, πιάνε, σπουδάσαν, τελειώσαν, ακολουθήσαν το STEM. Δουλεύουν in the industry, ξέρεις, οπότε I inspire them. Και τούτον το change μπορεί να κάνει inspire και παραπάνω κοπέλες που είναι underrepresented μέσα στα professions. Και έρχονται οι εταιρείες λόγω σου quotas για να βάλουμε παραπάνω γυναίκες στον το επαγγελμά. Φέρει να αυτά quotas όμως δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Αμάν το pool of engineers ή το pool of scientists που έχεις είναι 80% άντρες, οι γυναίκες είναι ήδη underrepresented. Yeah. Οπότε, we should inspire more girls to go into this. Ας πούμε, εγώ είπα, μια μέρα που θα κάνω μωρά, αν κάνω κόρη, σίγουρα μέσα στο δωμάτιο της θα έχει μια τεράστια αφίσα της Judith Resnick. Look her up. Judith Resnick. Okay, Judith Resnick ήταν PhD electrical engineer, ήταν μια από τις καλύτερες πιλότους της πολεμικής αεροπορίας της Αμερικής. Και ήταν και αστροναύτης. Και πήγαινε να κάνει έναν interview και τότε ο misogynist interviewer της ερώτησε της «Εν είσαι too cute για να είσαι αστροναύτη». Και that was a part of the problem. Δηλαδή έρχεται μια PhD σε electrical engineering, top pilot, πολεμικής αεροπορίας, αστροναύτης και λέει της «Aren't you too cute to be an astronaut?». Δυστυχώς Judy Resnick απεβίωσε στο Challenger disaster που ανατινάχθηκε το Space Shuttle τον Απρίλιο του 86, Απρίλης που ήταν, ο Γενάρης του 86, Απρίλη έγινε το Τσέρνομπιλ. Αλλά ήταν ένα role model for everyone. Και this should be inspired. Δηλαδή, και μέσα στα σχολεία, αν θα κάτσουμε να μιλούμε, να μαθαίνουμε ιστορία, ας δείξουμε και λίγα role models. Mm-hmm. Και άντρες και γυναίκες. Δηλαδή, ανθρώπους τους οποίους μπορούν να κάνουν inspire. Ήρθε κανένα στο σχολείο μου να μου μιλήσει για την Judith Resnick, την Grace Hopper, τη Μάρι Κιουρί, τον Νικόλα Τέσλα. Είναι πράγματα που πρέπει να φτιάξω μόνος μου μετά. Γιατί να μην τους κάνω incorporate. Είδα το έργο της Μάρι Κιουρί πρόσφατα, το ντοκιμέντερ της, πολύ ενδιαφέρον ιστορία. Shocking τα πράγματα. What you went under. Τι τον καιρό ειδικά. Ναι. Τώρα που είπες κάτι για διαστήμα, έχω μια γνωστή μου, την Ελένη Χαρίτρονος. Μπράβο. Είδα τη στανιά. Congrats, Ελένη. Συγχαρητήρια στην Ελένη μας, γιατί μέσα σε τέντες μέρες νομίζω να ζεις την εμπειρία του αναλογικού διαστήματος, δηλαδή σε έναν χώρο ο οποίος έναν όχι διακοσμημένος, σαν πως είμαι στο... Να κάνει την έρευνα της πας στη γη, simulating ναι, το experience πάντα και σε άλλον πλανήτη. Ναι. Και μόλις το έμαθαμε, ήμασταν κάπως όλοι wow. Ναι. Και αντί όλα τα κανάλια τηλέφωνο, δημοσιογράφη, ιστορίες, καγά. Αναφέρεστο ότι ήθελα να το. Όχι, καλά, έκαμε. Μόλις ερτυπήσω, είναι καλεσμένοι στο Future Talks. Καλό είναι πάντα τώρα για να πηγαίνει εμπειρία. Κοίταξε. Να της πούμε συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία για το ό,τι και να κάνει σε τούτη την πορεία που διάλεξε να πάρει. Να σταθούμε ένα λεπτό πάνω στο σημείο. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το πράγμα.
Η Ελένη είμαστε στο process να το αντιληφθούμε. Ναι, όταν μπορεί έρθει η Ελένη να πάει στο διάστημα. Ξέρω μπορεί το. Να έχουμε την πρώτη, Κύπριαν αστροναύτη, μέλος της ESA. Τούτο είναι groundbreaking. Yes. Σαν να, όπως είχαμε τον Πισάρη, δεν είπα ο πρώτος Nobel Prize Nobel winner, Prize. Στην Καρολίνα Τζονκοντίδη, που είναι η πρώτη μας Ολυμπιονίγες. Mm-hmm. Τώρα να έχουμε την πρώτη μας αστροναύτη. Είναι amazing το πράγμα. Και είναι κάτι το άπιαστο πλέον. Someone is in the process of that. Yeah. Ποια είναι η απόψη σου με το κομμάτι στο να επεκταθούμε σε άλλους πλανήτες όπως προσπαθεί ο Elon Musk. Elon Musk, ο Jeff Bezos, ο Virgin Air τώρα. Ναι. Απλώς το συγκρίνω με το κομμάτι ότι δεν ξέρω αν είδες το documentary με το C τι γίνεται, αλλά λένε ότι ξέρεις ως το 2050 θα υπάρχει διπλάσια ποσότητα πλαστικού στον ωκεανό παρά το νερό που βρίσκεται στον ωκεανό. Και προσπαθούν το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων συνέχεια να φύγουν παρά να φτιάξουν τη γη. Παρόλο που ένας από εκείνους προσπαθεί να φτιάξουν μπαταρίες, που δεν είναι recycled οι μπαταρίες τους που δημιουργούν και εκείνο ένα τεράστιο πρόβλημα. Και ποια είναι η απόψη σου στο να φύγουν από την γη και να μην βοηθήσουμε την γη, ας το πούμε. Όχι να βοηθήσουμε και την γη, επειδή it's the only home we have. Αλλά παράλληλα πιστεύω να γίνει inevitable. Να με γίνουμε interplanetary species. Και εδώ είναι κάτι που τώρα είναι η ιδέα. Συζητείται εν η βάση του Star Trek. Ο πκήθωρος Star Trek, live long and prosper. λοιπόν, οπότε νομίζω είναι inevitable να γίνει το πράγμα. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε finite amount of resources τα οποία λήφκουν. Και πρέπει να βρούμε πιο sustainable τρόπους να ζούμε και με το consumption μας, για αυτό που το vertical farming και το meat grown, lab grown meat, it's becoming a thing. Εντάξει, να βρούμε πιο sustainable τρόπους, επειδή sooner or later θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Νομίζω και στους 2050 να είμαστε πόσα, 10 billion. 10 billion, δεν σκεφτούμε πώς είμαστε πριν 20 χρόνια, πριν 50 χρόνια. Δεν θα χωρούμε μέσα στον πλανήτη. It's a matter of space and resources. Οπότε το ότι να πρέπει σε κάποια φάση να βρούμε άλλους τρόπους να αξιοποιήσουμε καλύτερο τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που τρεφούμαστε και το space μας, να γίνει inevitable. Επειδή όπως πάμε, this is unsustainable και είναι και θέμα πλέον συνωμοσιολογίας που I'm against conspiracy theories, λάθος ανοιχτά. Θέμα μαθηματικής ακρίβειας ότι we are heading towards a doomsday αν δεν γίνει κάτι. Συμφωνώ απολύτως. Οπότε να βοηθήσουμε και δική, αλλά να έχουμε και το option άλλων πλανητών, επειδή δεν ξέρεις ποτέ μπορεί και με το sustainable των τρόπων σε κάποια φάση να φτάσουμε στο peak μας. Ναι. Πόσο πιστεύεις είναι η απόσταση ως τον πυρήνα της γης? Δεν ξέρω. Που το surface. Περίπου. Πόσο θα έλεγες, ας πούμε, σε χιλιόμετρα? Δεν ξέρω. 6.372 χιλιόμετρα. Πόσο πιστεύεις έσκαψαν κάτω? Ξέρω ότι δεν ήταν πολύ. Ξέρω ότι σκάψαμε τέλεια λίγο, αλλά δεν ξέρω μαθηματικά. 20 πόσο. Χιλιόμετρα από τα 6.372 χιλιόμετρα. Καταφέραμε να πάμε. Η ερώτηση είναι πόσο μπορούμε να σκάψουμε. Επειδή σκάψαμε ο Τσαμέ, όσο κοντεύουμε όμως, έχει μάγμα, έχουμε τα μετάλλα να μας κάνουμε sustain να κατεβούμε και κάτω. Ναι, επειδή είναι ο λόγος που σου το λέω είναι επειδή ένας δισεκατομμυριούχος που επενδύει πάρα πολλά λεφτά στο να εξερευνά τον ωκεανό, ας το πούμε, επειδή δεν επενδύονται αρκετά λεφτά όπως το αναφέρνει ο ίδιος και επενδύονται παραπάνω λεφτά στο διάστημα, στο να κάνουμε research, ας το πούμε. Λέει ότι αν αρχίσουν παραπάνω δισεκατομμυριούχοι να επενδύουν στο να κάνουμε research διάφορα corals, φυτά, είτε minerals που υπάρχουν, ας το πούμε, που ακόμα να ανακαλύψουμε, ίσως να υπήρχε να βρεθούνταν και άλλες λύσεις σε κάποια προβλήματα που έχουμε, ας πούμε. Δηλαδή να δώσουμε παρανέφαση στον ωκεανό, να το κάνουμε balance, έτσι το αναφέρνει ο Ρέιν Ντάλιο μες στο βιβλίο του το Principles. Ναι. Γιατί είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει στην Αμερική λόγω της NASA που αρχίσε να τυπώνει λεφτά ή να μπορεί να στέλνει που το επειδή ήταν σε... Δεν μπορεί να ξεκινήσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα του quantitative easing, το printing money, ήταν
που τους πολέμους. Που, που χάλασαν και τον gold standard. Και ένας Γάλλος πολιτικός, θυμάμαι ποιος, είπε ότι η Αμερική πλέον πολεμά τους πολέμους με λεφτά. Αλλά ο λόγος που εμπόρεσε να το κάνει η Αμερική του τον, ήταν ότι οι άλλες χώρες λόγω της στρατηγικής συμμαχίας που έχουν μαζί της ήταν να κάνουν uphold το δολάριο, which made sense. Επειδή έχει άλλα benefits να δώσει η Αμερική. Και έτσι που ξέρεις, αρκέψαν να κάνουν unpack εναντί του δολαρίου κάποια πράγματα. Όμως παραμένει dominant, επειδή όπως είπε και ένας legend που Wall Street, ξέρεις ότι έχεις το πιο δυνατό currency όταν τα commodities κάνουν trade σε το currency. Ας πούμε, το ένα βαρέλι πετρελαίου είναι τόσα δολάρια. Σχετικά με το κομμάτι όμως του space exploration versus άλλα explorations, προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, πιστεύω πολλά κοντά η απάντηση στο Cold War. Δηλαδή, ο λόγος που η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική τότε έκαναν τόσα advancements, δηλαδή σε μια δεκαετία, πια διάστημα, στείλα δορυφόρων, το Sputnik πάνω πρώτος, είχαν το Yuri Gagarin στο διάστημα, μετά ο Νίλς Armstrong με τον Buzz Aldrin και ο Michael. Ναι, οι τρεις τους έκαναν την προσεδάφιση στο φεγγάρι. Τούτα όλα γίναν τόσο γλυόρα, επειδή ήταν το λεγόμενο space race. Εσονώνα λεφτά, ποιος εννοεί πιο γλυόρα. Και άρχεψε να γίνεται νομίζω simulate το pattern και μέσα στο private sector τώρα. Δηλαδή έχεις τον Elon Musk με SpaceX, έχεις την Blue Origin. Σήμερα ο Jeff Bezos ανακοίνωσε ότι να πάει στο διάστημα. Την ανακοίνωση θα δημιουργήσει την πιο μεγάλη κάψουλα έξω από την γη. Τα είχα μια τεράστια κάψουλα. Όχι, απλά ακούω το σαν έρκομο. Εξωπραγματικό. Τα είχα μια τεράστια κάψουλα που θα χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για να τρέφεται με ενέργεια και θα είναι μια ολόκληρη γη μέσα σε μια κάψουλα και είναι ο στόχος του τώρα να το κάνει. Δηλαδή, τέλος της εκπομπής. Big things start small, όπως και δείχνει η φωτογραφία του μες στο γραφείο του που ήταν, ξέρεις, το Amazon, και το διάσημο φωτογραφία. Ναι, του 1999. Ναι, και λέει... 94, όχι 99. Ναι, εν τούτον ότι υπάρχει το space race τώρα στο private sector και έχεις και την Virgin Galactic η οποία κάνει successful test πλέον βάσει αεροπλάνα και περιμένω να δούμε και άλλους private, όπως στην Κίνα να σπώ είχες το Tesla, μετά εμφανίστηκε το Neo στην Κίνα, να εμφανιστούν και άλλα. Επίσης ας ελπίσουμε ότι ο Jeff Bezos να κάνει απρότα steps για τη δημιουργία του USS Enterprise. Όσοι θεωρούν Star Trek να καταλάβουν τα reference. Sorry, the geeking me is excited. για την Κίνα το πρωί που έναν documentary που λέει... Σήμερα το πρωί. Ναι. Σον πρωί ξυπνάτε ρε κουμπέρα τους αφήνες. Έτυχε το 3.30 σήμερα να ξυμίσω. Καλά κάνεις, προσπαθώ και εγώ δεν τα καταφέρα εγώ. Παλιά ήμουν πολλά, ξυμίζω 9-10 τώρα... Προσπάθησα το και εγώ, αλλά... Δηλαδή, δύο τρόποι μπορείς να κάνεις enslave τον κόσμο, με το σπαθί και με τον debt. Και η Κίνα τα τελευταία, αν κάνω λάθος, τα τελευταία 10 χρόνια επενδύει πάρα πολλά λεφτά στην Αφρική. Κάθε χώρα της Αφρικής χρωστά πάρα πολλά λεφτά στην Κίνα. Ο λόγος είναι επειδή... Όταν φτάνει σε ένα, όπως το παρουσιάζει, να στο στείλω πολύ ενδιαφέρον να το δεις. Όταν γίνεσαι τόσο μεγάλη χώρα και έχεις τόσες μεγάλες δυνάμεις και έχεις τόσα λεφτά, προσπαθείς να επεκταθείς. Όπως έκαμε και με ένα νησί που αναφέρνει στις Φιλιππίνες, που έδωσαν τους λεφτά να χτίσουν το harbor τους. Για ένα χρονικό διάστημα δεν μπορούσαν να τους ξεπληρώσουν και μετά είπε τους η Κίνα ότι θέλουμε το λύσει 90 χρόνια του Harbour. Τα να θεωρείται ένα κομμάτι της Κίνας, ας πούμε, και θεωρείται ένα κομμάτι της Φιλιππίνες, τώρα ένα νησί, ας πούμε, η Κίνα. Και το ίδιο, αν δεις την εκπομπή, είναι τραγικό πόσα λεφτά χρωστά τώρα η Αφρική. Κάθε χώρα της Αφρικής, επειδή χτίζουν railroads αχρίαστα, ας πούμε, και πάρα πολλά πράγματα που αναφέρει είναι πολλά θετικά, δουλειές που άνοιξαν και ξέρω εγώ. Ναι, τούτον είναι κάτι σαν το equivalent of corporate investing, mergers and acquisitions, θα λάμε χώρες. Και it makes sense, είναι κακό πράγμα. Δηλαδή, όπως εσύ θέλεις ένα δάνειο, να κάτσεις να βγάλεις τα μαθηματικά σου και να πάεις να ζητήσεις κάτι, ξέρεις να μου κάνει tail. Τούτον έγινε και σε διάφορες περιπτώσεις. Ας πούμε το Marshall Plan με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έδωκα 13 δισεκατομμύρια δολάρια η Αμερική για να ξαναχτιστεί η Ευρώ με το δεύτερο παγκόσμιο, με το Marshall Plan. Εντζάμε που η Αμερική took over το εμπόριο, τα trade relations, ξέρω εγώ, έλεγχουν το Ατλαντικού. Και καθορίστηκε μέσα στην Ευρώπη. It's a transactional relationship. Δεν σημαίνει ότι they are doing it for a bad purpose, ξέρω εγώ. Όπως είπε ο Churchill, τα εθνή έχουν συμφέροντα, όχι φίλους. Ήταν το συμφέρον τους, ήταν τη στρατηγία, να το κάνουμε ένα NPC, να πιάμε τούτα πίσω. Ο λόγος που το ανάφερα, επειδή ήταν... Εχτίζαν τα headquarters της Κίνας στην Αφρική, δωρεάν είπαν, και μετά από 5 χρόνια βρέθηκε, είδαν ότι κάθε νύχτα το server έστελνε κάποια files στα server της Κίνας. Και documentary με proof, εν σωλά λόγω, να κοσπίρεσαι και ρωστά. Και παραξενεύτηκαν, ήθελαν κάποιους IT guys, και είδαν ότι, μετά long story short, ότι σε κάθε γραφείο υπήρχε ένα μικρόφωνο στο embassy και προσπαθούσαν να κάνουν monitor, ας πούμε, όσο παραπάνω γίνεται η Κίνα, την πρεσβεία, ας το πούμε. Και βρέθηκαν και σε άλλες τοποθεσίες που χτίζουν η Κίνα, ας πούμε, που είτε το train station, είτε δουλειές που ανοίχθηκαν και ξέρω εγώ. Τώρα αν ξέρω για ποιον σκοπό είναι... Εντάξει, ρε σπιονάζ, νομίζω κάθε μεγάλη δύναμη έχει... Αμερική, Ρωσία, Νορμανδία... Έχει το σπιονάζ, γι' αυτό έχουν και τα intelligence agencies τους. Κάτι που να κάνουν να expect που μια χώρα που έχει έναν intelligence agency, επειδή they gather data να ξέρουν το territory που είναι μέσα. Τι άποψη έχεις για mass surveillance της Κίνας, εννοώ τώρα που λέει ότι θέλει 2 κάμερες για τον κάθε άνθρωπο, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν έχω κάποια άποψη, επειδή δεν εθιέβασα για το θέμα περαιτέρω, ας πούμε, αλήθεια. Αλλά και όπου εθιέβασα είναι ότι είχε πολύ counter attack που τη δίζει, ας πούμε, Αγγλία-Αμερική, που πάνω στα infrastructure, ας πούμε, που στην Κίνα που προτείνασαν οι κινέζικες εταιρείες για 5G infrastructure κλπ. Χωρίς να λέω οτιδήποτε αντίον του 5G με υπέρ του 5G, ότι για μέ υπήρξε ένα espionage. Γι' αυτόν έγιναν banned, ας πούμε, εντάξει, σίγουρα πρέπει να υπήρχαν political motives, αλλά γι' αυτόν έγιναν banned, ας πούμε, τούτες οι εταιρείες from operating from certain countries. Τώρα με το surveillance, δεν ξέρω αν αποφασίσαν να κάνουν ή αν είδες πόσο violation πριν κάνουν. Πριν 2 χρόνια που φύγαν έξω στους δρόμους σε 2 εκατομμύρια νομίζω και κρατούσαν χέρια και έγινε viral τούτον. Ήταν ένα protest που στο Hong Kong εναντίον το mass surveillance. Νομίζω ο protest στο Hong Kong έγινε επειδή ήθελαν το independence τους από England China. Όχι, ήταν ένα που τα protest ήταν το κομμάτι ότι θα... Το 21 είπαν ότι θα ανακοινώσουν το 20, το 2 κάμερες προς κάθε άνθρωπο, ας πούμε, να υπάρχει. Και ένα πρόβλημα που δημιούργησε να ανοίξω να μελέτησε. 2 κάμερες σε κάθε άνθρωπο ήδη υπάρχει. Έχουμε 3 πας στο κινητό μας. Εννοώ να σε παρακολουθάει και να σε αναλύει και το πρόβλημα που... Δεν ξέρω αν είδες το genocide τώρα που ενίσχυεται στην Κίνα με τους Muslim Christians, με τους Muslims, sorry. Επειδή έρχονται που... Ξέρετε την περιοχή της Κίνας, να σου το στείλω να το δεις, που φυλάκισαν τώρα μες στον κορονοϊό, αν δεν κάνω λάθος, 2 εκατομμύριους Muslims. Okay. Και χρησιμοποιούσαν τούτο το mass surveillance για να κάνουν predict key Muslims. So, αν είχες κάποια indications ότι μέσω της κάμερας τώρα μιλούμε ότι αν φορείς κάτι, οι κινήσεις σου που είναι πολλά, αν δεις τα statements τους, τα if statements τους, ας πούμε, ήταν πολλά absurd για μένα, ας το πούμε, και έκαναν, φυλάκισαν, ας πούμε, 2 εκατομμύρια ανθρώπους και προσπαθούσαν να το, ξέρεις, γίνανε πολλά καλή στο να κρατά όλες τις πληροφορίες μέσα στη χώρα, όπως και η Ρωσία, ας το πούμε, για διάφορους λόγους. Εντάξει, κοίταξε, πάνω στον κομμάτι είμαι εναντίον οτιδήποτε κάνει violate human rights. Απλά, μπορώ να σχολιάσω, επειδή δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να είσαι νοικοί, ας πούμε, στην Κύπρο να υπάρχουν, ας πούμε, 2 κάμερες για τον κάθε άνθρωπο για να βλέπουν και να σου λένε ότι... Θα ξεκινούσα το αν ήμουν οκέι, ήταν να προσπαθήσω να καταλάβω γιατί τις έχουμε. Ναι. Όπως τις κάμερες μέσα στον δρόμο που έκαναμε protest, να μην υπάρχουν κάμερες μέσα στον δρόμο. Εντάξει, αν ήταν για την ασφάλεια μας και να κάνουμε να πριβέντε ανθρώπους που να με βρουν και να μην σκότωνε τον κόσμο, ναι, ήταν να ήμουν υπέρ. Δηλαδή, πάντα πρέπει να ρωτήσω το γιατί, να αναλύσω την υπόθεση, να δω αν κάνει violate
τα human rights και δεν take a stance. Επειδή δύο κάμερες προς έναν άνθρωπο μου λέει κάτι. Συμφωνώ. Εξαρτάται ποιον είναι το argument, ας πούμε. Ναι. Okay. Πάντα παίζει ρόλο τούτο να ξέρεις τι γίνεται πριν εκφέρεις άποψη. Ναι. Δυστυχώς στη χώρα μας έγινε συχνά. Θέλουμε να πούμε τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο. Ναι. Σχετικά με τις... Να πάμε έτσι λίγο πίσω στη δουλειά ναι. σου. Σχετικά με το τον ασχολείσαι σαν company fixer, να το πούμε έτσι. Που βοήθησες, ενώ βοηθάς στις εταιρείες που λύνεις τα προβλήματα τους. Θέλω να μας πεις τρία main προβλήματα που αντιμετώπισες στις εταιρείες που ήσουν. Ναι. Να το πούμε λίγο με τον τρόπο μου. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Απλώς είναι... Αφήνω σε άρθρο. Τρία κοινά προβλήματα που πρόσεξες στις εταιρείες που βοήθησες, που πιστεύεις ότι ένα small and medium enterprise μπορεί να ωφεληθεί από τις λύσεις που πρόσφερες. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι lack of strategic vision σε κάποιες που είναι στις εταιρείες. Δηλαδή, κάναμε πολλά πράγματα και τον χαρακτηριστικό των super successful companies πολλές φορές. Ότι κάναμε πολλά πράγματα, πήγαμε τέλεια, κάναμε capture το market μας και επαναπαυτήκαμε. What's next? Πολλές φορές υπάρχει έναν είδος μοιοπίας, να το πω έτσι, όπου θεωρούν τι μπορεί να έρθει μετά ή μπορεί να υποτιμήσουν το τι μπορεί να έρθει μετά, including και έναν ανταγωνισμό. Και ξαφνικά βρέθεται κάποιος out of nowhere με μια καλύτερη λύση και όπως στα κυπριακά, που κουπίζει σου τα ούλα. Κάπως έτσι έγινε και με μια εργοδότηση κάποτε. Η εργοδότηση που ήρθε να βγάλει τις αγγελίες ηλεκτρονικά back in the day, 2012, οι αγγελίες υπήρχαν στον έντυπο τύπο. Και είχαν πολύ traction και χρονούνταν και πολλά ακριβά. Και κανένας από τους μεγάλους που τις συζητήσεις που έγιναν, που μου περιγράψαν, δεν έλαβε σοβαρά ότι η εργοδότηση είναι να κάνει τη στράπτη τον καιρό. Που στο εξωτερικό θα πρέπει, επειδή στο εξωτερικό ήδη έγινε το πράγμα. Έτσι, eventually took over. Και τώρα είναι ο market leader. Πιστεύεις η εργοδότηση αν μπορούσε να ήταν κάτι σαν το freelancing platform, ας πούμε. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια με το εργοδότη freelance. Ξέρω πώς πάει, πρέπει να ρωτήσω να τον κοιτάξω. Κάτι το αργύρι του αργύρου που κάνει το. Το φούτι. Ναι, που κάνει το, τώρα το. Είχε κάποιο αργύρι παλιά, Mike, το πέτο. Το at your service. At your service, ναι. Ναι. Το at your service ήταν διαφορετικό μοντέλο. Τι να βρίσκεις freelancer και κάνεις contract. Εργοδότηση είναι για να βρεις δουλειά. A two different one. Η εργοδότηση ναι, θα μπορούσε να μπει σε αυτό το space, αλλά παρόλο που ακούνται κοντά, it's an entirely different space. Που τα πάντα, που τον τρόπο που λειτουργεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή, τώρα θέλω να προσλάβω κάποιον, έρχομαι, βάλω αγγελία, βάλω ακριτήρια, κάνω μια αίτηση, φιλτράρω το ανάλογα και κι αν νοσηβείς, κάνω filtering προς λαμβάνω. Σχολείστε και με το recruitment? Όχι, η εργοδότηση είναι συνεργάτης με recruiters. Okay. Λοιπόν, στο freelancing έρχεσαι, χωστάρει κάποιος τα qualifications του, από τα reverse μοντέλο, χωστάρει τα qualifications του και έρχεσαι και βρίσκεις τον και κάνεις το request. Ή βάλεις εσύ κάποιον opening και έρχεσαι και κάνεις το request. Λοιπόν, μετά να κάνουν, θα βγάλεις το φέρεσαι να σου κάνουν beat, ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ενώ κάνεις contract, short term, να πρέπει να γίνει fulfilling το contract, μπορείς να dispute, οπότε an entirely different process. Εν βάλω δαμε ότι I'm open for that, προσλαμβάνω, δεν ξέρω εγώ. Εν ότι έχω έναν job, who wants to take it, να το κάνει fulfilled, να γίνει handled throughout the platform. Πιστεύεις, κάπου θεωρούσα ότι να θυμούμε τον venture capitalist που μιλούσε του Silicon Valley που λένε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που απλώς να ξυπνάς το πρωί να σου λαλεί το LinkedIn, το Fiverr, το Upwork, ας πούμε, έχεις τούτες τις πέντε δουλειές, κάμε τες και να πληρωθείς τόσα, ας πούμε. Είναι το freelancer economy τούτο. Εντζέν να γίνει με όλους όμως. Έχει ανθρώπους που αγαπούν να freelancers και πάνε πολλά καλά. Έχει ανθρώπους που προτιμούν να to climb the corporate ladder και να το κάνουν το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι λάθος με το ένα ή το άλλο. Personal preferences, ας πούμε. Οπότε το strategy ήταν το ένα το πράγμα. Το δεύτερο το πράγμα που λύουμε είναι ο εξυγχρονισμός. Δηλαδή πολλές που τις εταιρείες they grow too big, αλλά παράλληλα
τον growth τους ένιωσαν κάποια σύναψη με το innovation την ίδια ώρα. Οπότε βρίσκουν τον εαυτό τους τώρα σε μια θέση που πρέπει να ξεχρονίζουν τα πάντα. Δηλαδή που το front facing που έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή και the back end τα συστήματα. Αλλά όμως πριν πάει σε ένα digital transformation, πριν φέρεις την τεχνολογία μες στην εξίσωση του digital transformation και το ονομάζεται technology fallacy, που νομίζω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται πρώτα με την τεχνολογία, λάθος το, πρέπει να αλλάξεις κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, ας σου βγάλω ένα application αύριο και είμαι live συνέχεια, το application live συνέχεια, να θέλω customer support. Είσαι customer support unit ως τώρα. Και εδώ περνήμα στο τρίτο πρόβλημα. Ότι πολλές που είναι τις εταιρείες για να κάνουν τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό τους ή μετασχηματισμό τους, να πρέπει να αλλάξουν και τις διαδικασίες τους. Να πρέπει να κάνουν rethink everything from the beginning. Και άμα να αλλάξεις μια διαδικασία, it affects everything. Που το ρόλο του κάθε ανθρώπου, που τα task που έχει να κάνει, ακόμα και η κουλτούρα. Δηλαδή, κάποιοι ρόλοι μπορεί να γίνουν obsolete, κάποιοι ρόλοι μπορεί να γίνουν evolved, κάποιοι ανθρώποι πρέπει να κάνουν άλλες δουλειές. So, και να με επηρεάζεται. Διαβάσα το βιβλίο και συστήνωσα το infinite mindset του Simon Sinek που λέει το που αναφέρνεις και εσύ το infinite και finite mindset που έχει πολλές μεγάλες εταιρείες που φτάνουν σε έναν πλατό ας το πούμε που είναι too big και δεν ξέρουν τι είναι το επόμενο βήμα όπως η Kodak, όπως τα Nokia, τα τηλεφωνήματα που για παράδειγμα και ο Steve Ballmer της Microsoft που έπιασε τη θέση του. Δίνω ένα παράδειγμα ο Σάιμον Σίνεκ για τούτους που δεν είχαν ένα infinite mindset, δηλαδή ήταν fully performance driven, δηλαδή based on numbers και δίνονταν το κατάλληλο focus στους ανθρώπους και στο development τους. Ναι. Και αν η ερώτηση θα ήταν τούτες οι μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο, ας το πάρουμε, που έχει πολλούς που είναι σε πιο μεγάλη ηλικία, που είναι ήδη εφεστάμενες αυτές οι εταιρείες και όπως λέει και εσύ, ίσως να εμφανιστεί ένας μητσής που να κάνει μια τεχνολογία είτε να πιάσει έναν white label την υπηρεσία κάποιου άλλου και να κάνει την ιδέα του, είτε με οποιονδήποτε τρόπο να υλοποιήσει την ιδέα του που είναι καλύτερη από την εργοδότηση, που ζορπά, οτιδήποτε, ας το πούμε. Πώς κάνεις τούτες τις μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, που είναι χρόνια στην αγορά, αλλά έχουν έναν τρόπο σκέψη συγκεκριμένο να είναι πιο open mind, ας το πούμε, στο να καταλάβουν το πώς να το πω, να καταλάβουν ότι να καταλάβουν την σημασία στο infinite mindset που yeah. Δηλαδή πώς μπορώ να επηρεάσω με αυτό που κάνω τον κόσμο, την κοινωνία, τον κόσμο, τον εσωτερικό μου κόσμο, τους πελάτες μου στα επόμενα 10 χρόνια θετικά, ας το πούμε. Καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, πριν η Capacitor Partners, πριν να λάβει οτιδήποτε project από οποιαδήποτε εταιρεία, μεγάλη ή μεσαία, κάνει το λεγόμενο onboarding. Δηλαδή, πάμε μέσα και αναλύουμε the hell out of it. Processes, interview με key people για να καταλάβω ένα που γίνεται. Και αμέ, κάνουμε ένα series με red flags. Όπως λαλούμε και στην Κύπρο μας, βρίσκουμε την κολοσσή μαθιά της κουφής. Πότε ξεκινά το πρόβλημα και πού μπορεί να πάει. Και τώρα να σου απαντήσω με τα τρία παραδείγματα που μου είπες. Πες μου η Kodak, πες μου Steve Ballmer, Microsoft, το CEO μετά ο Bill Gates και πες μου και η Nokia. Στην πρώτη περίπτωση της Kodak, η Kodak επέθανε επειδή δεν μπορούσε να κάνει catch-up με την digital photography. Το φάλας είδαμε, όχι το φάλας, το paradox είδαμε, ήταν ότι η Kodak δημιούργησε την πρώτη digital camera το 1975. Είχαν τη λύση και κάθετου μέσα στα λάπτους για 20 χρόνια πριν τη φάση. 25 χρόνια είδε. Και ο λόγος ήταν ότι δεν το πήρα σοβαρά. Και when they did, ήταν too late. Και να πεις, εν το ήταν αρκετό, το 1981 έγινε μελέτη μες στη Kodak που είπαν ότι ως το 96, αν δεν κάνω λάθος, ένα πάμε digital, ένα αρκέψιο digital, do something. They did nothing. If you do nothing... Έφυγε ο Kodak, γι' αυτό έβαλαν κάποιον άλλον και ο άλλος δεν ήταν ο... Γενικά ο συμβούλιο τους ήξερε να μπερκετούν και δεν έκαναν τίποτε. Ο δεύτερο, Microsoft, Steve Ballmer. Ο Steve Ballmer εμπήγαινε και αμέ, είχε σε έναν Bill Gates ο οποίος
έχτιζε συνέχεια προϊόντα, έκαμε innovate. Mm. Είτε το σκεφτείς που το Office, είτε που τα Windows ή που παιχνίδια. Azure τώρα. Ναι, ναι ακριβώς, I'm gonna get there. Ο Balmer μπήκε σε μια φάση, έχουμε τα δώτα, τέλεια. Η στρατηγική μας είναι πουλούμε και το innovation της Microsoft έπεσε έτσι. Μετά που ανάλαβε ο Ναντέλα όμως, που ήταν ο Head of Cloud προηγουμένως, και αντίσει Head of Cloud γίνονται CEOs εταιριών τώρα. Google, Amazon, Microsoft. Λοιπόν, που ανάλαβε ο Ναντέλα ήταν το μέλλον. Ότι everything is going to cloud. Η Microsoft, όχι απλά εμπίσω, εμπίσω για μένα που ήταν ο Gates. Δηλαδή, είπαν ότι τα operating systems τέλεια, σημαντικά, είμαστε market leaders, αλλά μειώνεται ο share του market μας. Έχει άλλα πράγματα, πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. So, καινοτόμηση. Και το τελευταίο παράδειγμα ήταν η Nokia. Και αμέ, ένα από τα αγαπημένα μου statements ever, που έκαμε floppy Nokia, ο CEO της Nokia γύρισε και είπε το εξής. Εν ξέρουμε γιατί αποτύχαμε. Εν έκαναμε κάτι λάθος. Και ακριβώς, εν έκαναμε κάτι λάθος. Εν αλλάξασαι τον τρόπο που έκαναμε. Όπως και ο BlackBerry. Επιέναμε γιον τον τρόπο, και ξαφνικά ήρθε ένας πελός εν ονόματι Steve Jobs και έφκαλε το τηλέφωνο όπως το έφκαλε. Το, sorry που σε έκοπτε, το πρόβλημα με το BlackBerry, επειδή αναφέρνει το και ο Simon Sinek στο βιβλίο, ότι προσπάθησαν να γίνουν κάτι άλλο πέρα από εκείνο που είναι και άρχισαν να δημιουργούν προϊόντα που δεν αντιπροσωπούν τον brand τους, το culture τους, ας το πούμε. Όπως για παράδειγμα η Apple με το IBM που ήταν οι δύο rivals, ας το πούμε, η Apple προτίμησε, που η IBM πάντα λέγε ότι νομίζω να φτάσει στο σημείο που να χρειάζεται ο average user έναν high performance, ας πούμε, υπολογιστή. Η Apple πίστευε ότι χρειάζεται ο καθένα putting computing power in our own hands, ας το πούμε. Yeah. So, η διαφορά είναι ότι και το πρόβλημα ότι τούτο είναι το εξήρουσα εγώ. Το είχε με Hewlett Packard που έπιεν ο legend, θεός, Steve Wozniak που έχτισε την Apple. Ο Steve Jobs ήταν ο visionary, ο Steve Wozniak ήταν ο engineer behind everything. True genius. Εγώ είμαι fanboy του Steve Wozniak, personally. Που έπιεν, που δουλεύκε στη Hewlett Packard και ξεκινήσαν να χτίζουν το Apple 1, δεν κάνω λάθος. Και έπρεπε ό,τι έκαμε να πάει να πει στη Hewlett Packard πρώτα, ότι, you know, χτίζουν το πράγμα. Επειδή είχε το right, first right of refusal η HP και πήρε το στο manager του και είπε του χτίζω το personal computer να ενδιαφέρει Hewlett Packard ή να σε χίσω μόνο και λέει του και ο manager του όσο έξυπνο και να ακούεται ξέρω εγώ είσαι πολύ καλός αλλά ποιος είναι να θέλει personal computer σπίτι του να μου νο κάνει και όχι απλά he missed an opportunity, he missed an entire industry. Με τον τρόπο. Και δεν μπορώ να φταίξω επειδή τι να ήξερε. Και θέλεις πάρα πολλά δύσκολο να δεις what's coming next. Αλλά κάποιοι άνθρωποι είδαν το. Και πάντα όμως, και αν δεν μπορείς να δεις, πρέπει να είσαι on the lookout του τι έρχεται. Και μερικές φορές τα σημάδια είναι τόσο μεγάλα ότι έρχεται κάτι. Ας πούμε, να αλλάξει τα πράγματα που άμα τα θωρείς, λες, «Πελέντο, και είχα χάσει το πράγμα». Π.χ. ως το 2015 ήταν αδιανόητο εντός να παραγγείλω χωρίς τηλέφωνο. Στο εξωτερικό, 5 χρόνια πριν λέει παραγγέλλαση ηλεκτρονικά. Ο Μιχάλης ο Αργύρης ήταν και έκαναν το φούτι και έκαναν το τέλεια και έκαναν το καλύτερα και ο πολλούς που ήταν ήδη μες στην Κύπρο από το εξωτερικό. In Delivery Hero, ας πούμε, ήταν ήδη μες στην Κύπρο. Με το click and order νομίζω και νικήσαν τους και μετά έρθει In Delivery Hero να τους χωράσει επειδή they couldn't compete against them. Τι πιστεύεις είναι το επόμενο πώς να το πω business αλλά business συμπεριλαμβάνει πολλά στο marketing, branding ξέρω τι είναι το επόμενο ας το πω θα το κάνω generic λίγο business upcoming thing ας πούμε που έρχεται δηλαδή στην Κύπρο πιο συγκεκριμένα πιστεύεις ή παραπάνω κατευθύνονται επειδή βλέπω πάρα πολλούς να κάνουν digital marketing adaptation για να προσπαθούν να βελτιώσουν το digital marketing και ξεάνουν το branding τους και το storytelling. Έχει και μεγάλες εταιρείες που είναι και μεγάλες ηλικία που καταλαβαίνουν την αξία του leadership. Εσύ τι πιστεύεις είναι το next big thing που μπορεί να βοηθήσει τους επόμενους επιχειρηματίες στην Κύπρο στο να
και να κάνουν scale την εταιρεία τους, αλλά για μένα και το πιο σημαντικό είναι να βοηθηθεί η Κύπρος στο να μπορεί να συνεργάζονται και με το εξωτερικό παραπάνω οι κυπριακές εταιρείες. Ναι. Τι πιστεύεις είναι the next big thing που θα βοηθήσει την κυπριακή αγορά να επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο? Είναι ένα πράγμα, χίλια. Κάποια πράγματα. Και ο λόγος που σου λέω, επειδή είναι όλα κάνουν source from the same που είναι παρονομαστή. Δηλαδή, παραδείγμα όπως εδώ έκαμε πριν, food, εργοδόση κλπ. Έκαναν innovate ένα process. Ένα πράγμα το οποίο γίνεται παλιά με συγκεκριμένο τρόπο, έκαναν τον digitalize και έκαναν τον να γίνει πιο εύκολο. Τώρα σκεφτείς πόσα πράγματα για μέξω μπορούν να γίνουν καλύτερα in terms of processes, είναι infinite. Που το να δηλώνεις τους φόρους σου, ως το, ξέρω εγώ, να βάλεις πεζίνα, για παράδειγμα. Καταλάβα. Ναι, και κοινό που χαίρουμε και διόκριτο είναι ότι θωρώ και πολλές μεγάλες εταιρείες, αλλά και μικρομεσαίες, που ήδη ξεκινήσασαν να κάνουν το πράγμα. Και ήδη ξεκίνησε και η κυβέρνηση, επειδή το Υφυπουργείο Καινοτομίας, ναι, μπορεί να έδωγε μπας στην κατάσταση της πανδημίας και να ήταν η κατάσταση δεν πήλει, ξέρω εγώ, αλλά είναι milestone για τη χώρα μας. Επειδή και άμα σαν λοκοντήλια το ίδιο και το Ίδρυμα Ερεύνας και Καινοτομίας, οπότε αν έχεις μια συμβολή της κυβέρνησης που they are pushing towards a direction και για το public sector και για την επένδυση, και παράλληλα έχεις και έναν effort από private sector να κάνει innovate on the processes για να τα κάνει πιο εύκολα και πιο γλύωρα για τους καταναλωτές τους. Οπότε it's not one big thing, everything around us is changing και νομίζω είναι κομβικό σημείο για την Κύπρο τώρα. Και παράλληλα από ότι είναι η πρώτη φορά, χωρίς να είμαι advocate κανένας, απλά το σωστό εγκαταλούμε, είναι η πρώτη φορά που έχουμε στρατηγική ατζέντα πάνω σε πράγματα όπως σαν κράτος, σαν έθνος, σαν χώρα, ότι έχουμε στρατηγική πάνω σε blockchain, πάνω σε artificial intelligence, πάνω σε cloud first policy, επειδή όλα τα κακά μας που είχαν πριν ήταν τα παραπάνω, το ότι είχαμε bare metal servers, αλλά έχουμε σαν χώρα πλέον ότι να πάμε σε cloud και δεν can change a lot of things. Οπότε, things are changing. Και είμαι optimistic. Να σου κάνω εγώ την τελευταία ερώτηση, να σου κάνω και η Άντρια. Γιατί πιστεύεις, είμαι 100% σίγουρος ότι το capacity of partners it's a very important thing και για σένα, αλλά το κάνεις λόγω του ότι πιστεύεις ότι it can make a change. Γιατί πιστεύεις είναι σημαντικό το capacity of partners, ας πούμε, να βοηθά με τεχνολογία, ας πούμε, άλλες εταιρείες? Επειδή έχεις το traditional consulting που ερχόμαστε based on textbooks and case study και λαλούμε σου τικ 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 το unboxes, κάμε το και δουλέψε μετά, και έντσι εγκαγοντώ, είναι ο ρόλος του consultant, διάζουν κάποιες συμβουλές, διάζουν κάποιες μελέτες, αν θέλεις κάνεις το. Οι capacity partners που η μέρα μου ενέκτησα, η φιλοσοφία της ήταν να είναι hands on, δηλαδή φέρνουμε τα practices με τα οποία χρησιμοποιήσαμε να κάνουμε launch new products into the market, digital products, και να κάνουμε scale και να πετύχουν σαν εταιρείες, σαν παράδειγμα είναι η εργοδόση που αναφέρναμε πριν, εντάξει, και να τα φέρουμε τούτα τα practices σε εταιρείες, το agility, τούτα όλα τα processes, το mindset, όχι μόνο για να κάνουμε μια μελέτη και δούμε που το κάνουμε και εδώ, αλλά για να είμαστε και στο επόμενο part του ταξιδιού. Γι' αυτό και Capacitor Partners προσφέρει και Product Management Services. Δηλαδή, θέλεις, επειδή ο ρόλος του Product Manager δεν υπήρχε μέσα στην Κύπρο, τώρα μόνο λες, έχεις τη μελέτη, θες να προχωρήσεις, we can take over και να συντονίσουμε όλα τα parties για να χτίσουν το product στο γάμο, deploy and monitor it in its growth. Επειδή αν κάνεις launch ένα product, μετά πρέπει να έρθεις πίσω να δεις τι δουλεύει και τι δουλεύει based on actual user feedback και να κάνεις το λεγόμενο pivoting. Οπότε, we go through that journey with you. Σου κάνω άλλη μια ερώτηση για το capacitor. Πες μου τρεις αξίες που πιστεύεις ζείτε στο capacitor. Change, team και questioning everything. Οκ. Άντρια μου, έχεις κάποια ερώτηση για τον τελευταίο? Ναι, έχω μια έτσι λίγα... Να την πω. Ναι. Αν ήσουν μπροστά σε έναν conference room, τέλος πάντων, με 100 επιχειρηματίες, πιο top. Ναι. Τι θα τους συμβουλε... στην Κύπρο, εντάξει, τι τρεις συμβουλές θα τους έδινες για την... γενικά για την επιχείρησή τους, για τον τρόπο που διαχειρίζονται το προσωπικό τους, είτε τα προσωπικά τους να τα φέρνουν στην εταιρεία, ή το αντίθετο.
τι ναι. θα τους συμβούλευες με τη δουλειά που κάνεις για το πω. Πώς είσαι εσύ. Το πρώτο πράγμα ήταν να σταματήσουν τα standard practices διαχείρισης προσωπικού. Είναι πολλά σημαντικό μια εταιρεία να έχει έναν HR ή μια HR για να ξέρεις, να υπάρχει η σωστή διαχείριση προσωπικού. Αλλά σημαντικό και ήδη να έχουν να κάνουν touchdown με την ομάδα τους. Η ομάδα at least είναι busy, αλλά at least once a month να τζαμένο κάνουν. Έθα από ονόματα, ακούσα εμπερατνεύτω ομάδα την ιστορία κάποιου επιχειρηματία που έχει φούρνους που άμα είναι χρειάστηκε εμπήγαν και ο ίδιος που ήταν πολλά μπίζει έναν κατάστημα και έτυχε να βρεθεί και εμπήγαν και ο ίδιος και ψήνε μαζί τους. Πόσο respect εντούν το παράδειγμα. Ξέρω. Ναι. Ξέρω. Ναι. Για ποιον μιλήσω. Νομίζω όλοι κατάλαβα. Αλλά ας πούμε... Ξέρω το επειδή είδα το μπροστά μου. Αλόγης στο φούρνο σε εστιατόριο. Ναι, ας πούμε, τούτο το πράγμα για μένα είναι το epicenter of leadership. Το δεύτερο το πράγμα είναι να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους. Έγραψε ένα τέλειο βιβλίο, έστειλα σου πριν, ο Andy Grove, ο founder της Intel, βγάλει το 1996, αλλά irrelevant until today, το οποίο λέει «Only the paranoid survive». Ο Άντιν Γκρόβ είπε ότι ήταν paranoid about everything. Αν μας νικήσει ο ανταγωνισμός, αν πρέπει να κάνουμε αλλαγή, ήταν συνέχεια εδώ. Και λέει ένα παράδειγμα που μιλάμε με το CEO μια software εταιρείας και λέει είχε προβλήμα το software του και όσο νομίζω ότι πιέναν όλα τέλεια. Και λέει του ένας που είναι ο Άντιν, Άντι, of course he doesn't know, he's the last guy to know. Και λέει του τι εννοείς he's the last guy to know. Και αρκεύει μια συζήτηση όπως δείχνει ότι οι CEO συνήθως είναι οι τελευταίοι ή οι τελευταίες που ξέρουν επειδή είναι στο front line. Άμα γίνει κάτι, ώσπου να πάνε τα νέα που δαμε στον manager, πάνω και φτάσουν, they are the last people to know. Οπότε είναι σημαντικό να έχουν επικοινωνία με το front line. Και με το πρώτο point, ενώ καθαρίζουν το. Το τρίτο το πράγμα, όπως είπαμε, η capacitor είναι question everything. Είσαι πετυχημένος, πάει καλά, έκαμες beta record του προηγούμενου σου χρόνου, challenge yourself. Με μείνεις σε γίνον το κομμάτι «Α, τέλεια, έχουμε την αγορά και είμαστε happy». Και είναι η φάση που είναι φάεις. Αν όχι τώρα, ύστερα. Οπότε, keep challenging everything. Δηλαδή, που τον τρόπο που λειτουργεί η εταιρεία σου, που τα προϊόντα που βγάλεις, τις υπηρεσίες που πουλάς, δε πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος ή καλύτερη συνεχόμενα. Mm-hmm. Συνέχεια, όχι συνεχόμενα, συνέχεια. Συνέχεια, ναι. Ναι. Μιχάλη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Πάρα πολύ. Εγώ thank you from σας. Πέρασα και έμαθα αρκετά πράγματα. Likewise. Μόνα δεις. Likewise. Ευχαριστώ ξανά και θα ήθελα να ακούσω και την απόψη σας που μας παρακολουθείτε. Η ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους και σε φίλους που γνωρίζω, αν γνωρίζετε οποιονδήποτε ο οποίος πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει τον ηγέτη το αύριο, δηλαδή όχι αναγκαστικά και να γίνει ηγέτης, δηλαδή μπορεί να είναι όπως έφερα και ψυχολόγο, ας το πω, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, που θα θέλετε να δείτε στην εκπομπή μας, θα θέλω να τα ακούσουμε στα σχόλια από κάτω. Συν θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ να μας πείτε είτε να μου πεις αν ξέρεις μια γυναίκα ηγέτη στην Κύπρο για να τη φέρω στην εκπομπή. Που πιστεύεις ότι είναι καλό παράδειγμα, η οποία, όπως αναφέρει και ο Simon Sinek, a leader is someone who takes care of his people. So, αν ξέρεις κάποια γυναίκα συγκεκριμένα, η οποία είτε εσείς που μας παρακολουθείτε, που είναι καλός ηγέτης, θα ήθελα να το ακούσω για να συζητήσω μαζί της, γιατί ως τώρα έχω φέρει παραπάνω άντρες, λόγω του ότι δεν... Ίσως να μην έχω τις κατάλληλες επαφές ή να μην γνωρίζω. Έχω πολλές. Να σου στείλω λίστα αν θέλεις. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, στείλω, γιατί πιστεύω κάμε είναι άδικο να φέρνω μόνο παραπάνω άντρες στην εκπομπή. Κοίταξε, είχα την τύχη μπαστούτων για μερικά χρόνια να είμαι μέλος στο Madame Figaro Awards, που έκανα να προτάσεις ο καθένας για τις γυναίκες της χρονιάς. Κάθε χρόνο έρχονταν πολλές υποψηφιότητες μέσα. Έπρεπε κάποιες να φιλτράρισουν που επιτρόπες και να πας στο τέλος για την ψήφο του κόσμου. Αλλά η κάθε ιστορία ήταν amazing. Η κάθε ιστορία που εθκευάζαμε. Και εθκευάζαμε πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες στην Κύπρο που έκαναν τρομερά πράγματα.
και η ιστορία τους has never been told. Αν μπορείς να με βοηθήσεις να τα... Εννοείται, να σου στείλω συνολίστα. Αν μπορείς, ευχαριστώ πάρα. Ήδη έρχονται εδώ. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ ξανά και σου εύχομαι... Πριν το κλείσω, τελευταίος, πες μου το στόχο για το 2020 που βάλες. Το στόχο για το 2021. Είμαι πίσω ακόμα. Να έκαμε να στέκεται στα αποθήκες η Capacitor, επειδή ξεκίνησε Σεπτέμβριο το 20 και παράλληλα για άλλες εταιρείες που είμαι involved with, που χτύπα αξίων προχωρά καλά η εταιρεία. Το είναι το ένα. Και το δεύτερο, όσο είναι ηλίδιο και να ακουστεί, θέλω πάρα πολλά να μπω και μέσα σε offline businesses. Δηλαδή, είμαι μέσα στο technology industry, είμαι investor σε tech companies, I mean, digital, all together, όσον αφορά το επαγγελματικό μου προσανατολισμό. Σκέφτομαι για opportunities με offline, ας πούμε. Σαν? I don't know, ας πούμε, a restaurant, ή proper scale restaurant, something. Κάτι που να το θωρώ και να τζάμε. Και απέραντε είμαι μόνο εγώ, μιλούν και με άλλους φίλους που they are into technology, they've invested, ή εγκινηθήκαν προς την κατεύθυνση. Και very happy, επειδή ένα άλλο πράγμα, to actually see something being there, να θωρείς το στόξ να υπάρχει. Ακούετε ηλίθιο, ξέρω το, αλλά... Όχι, ένα ακούτε καθόλου ηλίθιο. Χαίρομαι. Αλλά ναι, μια εμπειρία η οποία δεν την εβιώσα. Και να θέλω. Ναι, μα μας λαλείς ότι είπα 14, όσο εμάς είσαι να... 8. Ναι. 8 άρκεψες, ναι. 8 ήταν το πρώτο line of code. Οκ, άνθρωπο τα 8. Ναι, ναι, ναι. I love technology, I live for it, αλλά ήθελα παραπάνω interaction με το offline. Οκ. Τέλειο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι να πετύχεις τους στόχους. Thank you all. Καλή συνέχεια. Τέλειο το podcast. Ευχαριστώ να καλέσετε. Ευχαριστούμε. Thank you.